Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δευτέρα 27 Μαΐου και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συντριπτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές με διαφορά 9,4%. Πρόορες βουλευτικές εκλογές αμέσως μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και στις περιφερειακές εκλογές. Κερδίζει ήδη 5 περιφέρειες από τον πρώτο γύρο και διεκδικεί 7 στον δεύτερο. Ισχυρό προβάδισμα για τον Κώστα Μπακογιάννη στο Δήμο Αθηναίων και το Γιάννη Μόραλη στο Δήμο Πειραιά. Προηγεί τον Νίκο Σταχιάο στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνεται μάχη μεταξύ Κωνσταντίνου Ζέρβα και Γιώργου Ορφανού για την είσοδο στον δεύτερο γύρο. Καλησπέριζω όμως τους εκλεκτούς συναδέλφους, Ανδρέα Παπαδόπουλο και Θανάση Φουσκίδη. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, καλή εβδομάδα. Πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε πρώτα απ' όλα, σαφώς. Αυτό είναι το βασικό. Έχουμε δεύτερο γύρο αυτοδιοικητικών εκλογών και είμαστε και εν αναμονή το ίδιο βράδυ, το βράδυ δηλαδή της Δευτέρας Ιουνίου, της ημερομηνίας επισήμως πια των εθνικών εκλογών, που από ό,τι όλα δείχνουν θα είναι η 30η Ιουνίου. Ναι, κρατάμε μια επιφύλαξη, μήπως κάνει λίγο νωρίτερα, 23 Ιουνίου ή, αν επιλέξει να καθυστερήσει, 7 Ιουλίου που είναι και το αργότερο, αλλά φαίνεται ότι η 30η Ιουνίου είναι η πιθανότερη ημερομηνία. Είναι το επικρατέστερο σενάριο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι χθες, επειδή συζητούσαμε ποια θα είναι η εικόνα της σημερινής ημέρας, είναι σαφές ότι μιλάμε για πολιτική αλλαγή. Και μάλιστα πολιτική αλλαγή, όχι με όρους των προηγούμενων ετών. Μιλάμε για μια εμφατική πολιτική αλλαγή. Έτσι δεν είναι? Ναι, φαίνεται ότι δρομολογούνται έτσι αλλαγές συσχετισμών σε επίπεδο κοινωνίας. Έχουμε μια σημαντική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ ως προς τη Νέα Δημοκρατία, ως προς τη Νέα Δημοκρατία και την διαφορά. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν έχει ιτηθεί ως προς τον πολιτικό του χώρο. Σωστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, το κοινάλ κρατήθηκε σε σχετικά χαμηλά ποσοστά, δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο, ούτε για χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη, το κάτι παραπάνω από το 7%. Οπότε φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, μένει να δούμε τι θα βγάλει η εθνική κάλπη, είναι ο βασικός παίκτης στον άλλο πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά θα μου επιτρέψεις, Ανδρέα, να πούμε ότι το κίνημα αλλαγής κατάφερε να πάρει, να αποσπάσει την τρίτη θέση και να εκτοπίσει τη Χρυσή Αυγή. Ναι, αυτό ως προς το συμβολικό έχει μεγάλη αξία. Το γεγονός ότι καταποντίστηκαν οι φίλοι των Ναζί σε ποσοστά κάτω των 5% είναι μια νίκη της δημοκρατίας. Μακάρι να φτάσουν και στο όριο της πολιτικής εξαφάνισης. Είχαμε και εκπλήξεις δηλαδή, και από το κόμμα του κ. Βελόπουλου και από το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Βεβαίως. Και μια σκέψη για το κόμμα του κ. Βαρουφάκη είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική εκκρεμότητα, ναι, γιατί κινείται στο όριο του 3%, το κατόφλι εισόδου για εκλογή ευρωβουλευτή. Φάνηκε να κερδίζει ο Βαρουφάκης, αυτό που λέγαμε, αν υπάρχει κάποια δύναμη αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορούσε να κόψει ψήφους από το κυβερνών κόμμα, τουλάχιστον σε σημαντικό βαθμό, φαίνεται ότι το πρόσωπο αυτό ευρέθη στον κύριο Βαρουφάκη, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών. Ωστόσο, ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό από τις χθεσινές ευρωεκλογές, αλλά και με όσα είδαμε και στις υπόλοιπες δύο κάλπες, είναι ότι πια, Ανδρέα, μπορούμε και επισήμως να λέμε ότι έχουμε επιστρέψει στο μοντέλο ενός νέου δικοματισμού. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει ο σταθερός πόλος, ο κεντροδεξιός, ο συντηρητικός, και από την άλλη, αυτό τον χώρο τον οποίο κάλυπτε, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ νωρίτερα, το παλαιό κρατεό Πασόκ, φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πια κυριαρχεί ακόμα και στην πτώση του, ακόμα και στην περίοδο και στην κάλπη όπου δεν του ανήκει. Είναι ξεκάθαρο ότι υπέστη μια βαριά ήττα. Φαίνεται ωστόσο ότι έχει συσπυρώσει για τα καλά και σταθερά τον συγκεκριμένο κόσμο. Ναι, έχει ένα ποσοστό πάνω από 20%, σταθερά 23-23 προς 24. Να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη των εθνικών εκλογών. Να βάλω μια παράμετρο. Μου την έλεγε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κ. Αντώνης Μανιτάκης, ότι θα πρέπει ο κ. Τσίπρας να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ότι θα πρέπει δηλαδή από τη στιγμή που επικαλείται ο κ. Τσίπρας την δυσαρμονία, την λαϊκή δυσαρμονία, θα πρέπει, όπως είχε γίνει το καλοκαίρι του 2015 ακριβώς με την κυρία Θάνου, που ήταν υπηρεσιακή πρωθυπουργός, θα πρέπει να πάμε με υπηρεσιακή κυβέρνηση και όχι με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές. Και μάλιστα, όπως είπε και νομίζω έχει νόημα, ιδίως αν συνυπολογίσουμε και με κάποιες άλλες αποκαλύψεις των παραπολιτικών του site μας, θα αναφερθώ στην εξέλιξη Θανάση και Βάσο, ότι πρέπει να παίξει το θεσμικό του ρόλο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο θέμα αυτό, ο κ. Παυλόπουλος. Ναι. Είναι ένας σημαντικός παράγων ο κύριος Παυλόπουλος στις εξελίξεις που θα δούμε από εδώ και μπρος. Ωστόσο, νομίζω ότι
εάν υπάρχει ένα στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε σε προσωπικό επίπεδο πια, δηλαδή σε επίπεδο κόντρας των πολιτικών προσώπων του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικής Αντιπολίτευσης, είναι ότι ο κ. Τσίπρας για πρώτη φορά καλείται να διαχειριστεί, εν ώψη μάλιστα εθνικών εκλογών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μια ήττα για τον ίδιο βαριά και προσωπική. Το είχε πάρει απάνω του, υπενθυμίζουμε, τις τελευταίες ημέρες ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Είχε βγει και είχε αυτοπροβληθεί ως εγγυητής της ομαλής πορείας εξόδου από τα μνημόνια. Έτσι, και όχι μόνο αυτό, αλλά και της αποκατάστασης των αδικιών που υπέστη όλα αυτά τα χρόνια ο ελληνικός λαός με φόντο τις μνημονιακές προβλέψεις. Ωστόσο, πλέον ο κύριος Τσίπρας καλείται για πρώτη φορά, γιατί και το 2012 που έχασε ήταν επί της ουσίας μια νίκη για τον ίδιο, ήταν εν δυνάμει πρωθυπουργός. Ήταν ξεκάθαρο ότι έχασε όντας εν δυνάμει πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας. Καλείται για πρώτη φορά να διαχειριστεί ένα εις βάρος του κλίμα, το οποίο μάλιστα ήταν, όπως είπαμε και ιδιαίτερα στην αρχή, ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και ιδιαίτερα εμφατικό. Όπως διαμορφώθηκε χθες το βράδυ. Και μάλιστα λίγες μέρες πριν τις εκλογές, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε όλα όσα έγιναν χθες μέσα από το βίντεο το οποίο έχει επιμεληθεί ο Λάζαρος Μπελτσίος. Μετά την εμφατική νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές με διαφορά 9,5 μονάδων από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας έσπευσε να ανακοινώσει ότι θα οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εθνικές εκλογές. Ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τους πολίτες μόλις 2 μέρες πριν την εκλογική αναμέτρηση, κάτι που τελικά δεν έλαβε. Θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση προκήρυξη εθνικών εκλογών, για να είναι τελικά ο ελληνικός λαός αυτός και μόνο αυτός που θα πάρει την οριστική απόφαση. Μάλιστα, η διαφορά των 9,5 μονάδων μπορεί να θεωρηθεί ιστορική, καθώς πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες που έχουν επιτευχθεί από το 1981 που διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη ευρωβουλευτών στη χώρα μας. Τώρα να τέλει ο ήλιος μιας Ελλάδας πιο φωτεινής. Μιας Ελλάδας που υπέφερε πολύ, υπέμεινε πολλά, αλλά βρήκε τη δύναμη να ανοίξει η ίδια το δρόμο της για μια καλύτερη ζωή. Η επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα αποτυπώθηκε με το σαφές προβάδισμα σε 12 από τις 13 περιφέρειες και την νίκη από τον πρώτο γύρο σε 5 περιφέρειες της χώρας βάφοντας τον εκλογικό χάρτη μπλε. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, συγκέντρωσε το εντυπωσιακό ποσοστό του 62%. Από την πρώτη Κυριακή εκλέχθηκε και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης με ποσοστό που ξεπέρασε το 52%, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης με πάνω από 56%, ο Γιώργος Χατζημάρκος στο Νότιο Αιγαίο με πάνω από 55% και στη Θεσσαλία ο Κώστας Αγοραστός με πάνω από 55%. Η μόνη περιφέρεια που κατόρθωσε ο ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει είναι της Κρήτης, αφού υποστήριξε τον ανεξάρτητο υποψήφιο Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος όμως προέρχεται από το κίνημα αλλαγής. Όσο για την αποχή, φαίνεται να είναι στα ίδια επίπεδα με τις εκλογές του 2014. Οι εθνικές εκλογές, τις οποίες θα ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αμέσως μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, αναμένεται να διεξαχθούν τη μία από τις 2 τελευταίες Κυριακές του Ιουνίου. Πιθανότερη ημερομηνία είναι η 30η Ιουνίου, με λιγότερες πιθανότητες να συγκεντρώνει η 23η. Λοιπόν, είδαμε το ρεπορτάζ του Λάζαρου Μπέλτσου για τα όσα έγιναν χθες. Ένα αποτέλεσμα που προφανέστατα οδήγησε σε εκλογές. Έτσι, νομίζω και τα όσα είχε δηλώσει ο κ. Τσίπρας το 2014 εκ των πραγμάτων τον οδηγούσαν μετά το χθεσινό αποτέλεσμα σε εθνικές εκλογές. Ναι. Κάτι όμως το οποίο δεν το πίστευαν και πάρα πολύ στην Κουμουνδούρου, ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά. Εμείς πάντως, παρά τις δημοσκοπήσεις. Βάσο, όχι να ευλογήσουμε τα γένια μας που έχει ο Θανάσης, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Και εσύ γεννιέται. Την Πέμπτη και την Παρασκευή που είχαμε μια πλήρη εικόνα, λέγαμε ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις κάλπες. Και νομίζω ήταν οι συνεχόμενες ερωτήσεις, επίμονες που κάναμε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι τυχαίο, Αντρέ, ότι όποια αποχή φάνηκε ξεκάθαρα από το αποτέλεσμα, ότι προέρχεται, παιδιά, από την δεξαμενή, την εκλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αντιθέτως, οι Νεοδημοκράτες φάνηκε ξεκάθαρα ότι θέλανε, ότι ήταν ιδιαιτέρως ενθουσιώδης να πάνε στις κάλπεις. Υπήρχε ένα κύμα προσέλευσης πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της παραδοσιακής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Της όποιας παραδοσιακής βάσης από το 2012 και μετά αυτή που έχει δημιουργηθεί. Και σκεφτείτε το γεγονός ότι είχαμε και απουσία μεγάλη. Δηλαδή, είχαμε 42% που δεν πήγαν να ψηφίσουν, το οποίο θα μπορούσε να παίξει και αυτό καταλυτικό ρόλο. Συμφωνούμε. Και ακόμα να δούμε και διψήφιο νούμερο. Αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι οι Νεοδημοκράτες, αυτό που λέμε η βάση της Νέας Δημοκρατίας, ήταν εντός ή εκτός εισαγωγικών φτιαγμένοι, ρε παιδί μου, να πάει στην κάλπη για αυτές τις εκλογές.
Λοιπόν, έχουμε περίπου το 85% του αποτελέσματος στην Ευρωκάλπη. Για να δούμε την σχετική κάρτα, να δούμε πού κινούνται επακριβώς τα ποσοστά των κομμάτων. Λοιπόν, έχουμε την Νέα Δημοκρατία στο 33,2 και την εκλογή 7 ευρωβουλευτών. Το ΣΥΡΙΖΑ στο 23. Ναι. Α, ενδεχομένως και 8 να έχουμε, έτσι. Ναι, γιατί είναι στο όριο, ακριβώς στο όριο ο κύριος Βαρουφάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 23,8 και 6 έδρες. Το κίνημα αλλαγής έρχεται τρίτο με 7,7% και 2 έδρες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,5% και 2 έδρες. Η Χρυσή Αυγή στο 4,9 και 2 έδρες. Η Ελληνική Λύση του κυρίου Βελόπουλου στο 4,1 και 1 έδρα. Και φαίνεται ότι μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να έχουμε το 100% της ενσωμάτωσης, θα περιμένουμε να δούμε αν θα εκλέξει ή όχι το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη μία έδρα, καθώς είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή στο όριο για την εκλογή της κυρίας Σοφίας Σακοράφου. Το θρίλερ της μέρας είναι του Βαρουφάκη, δηλαδή, ξεκάθαρα. Ακριβώς. Βέβαια. Από χτες, έτσι φαινόταν. Έτσι, από εκεί φαινόταν. Είναι μια έδρα την οποία, αν την χάσει το μέρα του κυρίου Βαρουφάκη, την παίρνει η Νέα Δημοκρατία και θα πάει στις 8 έδρες από 7. Λοιπόν, να βρούμε όμως τώρα την πολιτική μας διδάκτρια, την Νίκη Ζορμπά, καθώς σήμερα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με στελέχη αλλά και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Νίκη, καλησπέρα. Μας ακούς? Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα κάνει μια διευρυμένη, ας πούμε, κεντρική επιτροπή, στην οποία θα συμμετάσχουν τόσο τα μέλη της κεντρικής επιτροπής, όσο και οι προοδευτικάροι, που λέμε, τα στελέχη της Προοδευτικής Συμμαχίας. Είναι μια πολύ δεινή ήττα, τόσο για τον Αλέξη προσωπικά, τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ, και τούτο γιατί είναι πραγματικότητα ότι δεν περίμεναν αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Τους ήρθε ο ουρανός φοντίλη. Το μεσημέρι ήταν εμφανές χθες από αρκετά νωρίς. Προφανώς αυτό ταυτίστηκε με το, ή τα συγχρονίστηκε μάλλον, με το πρώτο κύμα των exit polls. Άρχισαν να καταφθάνουν στελέχοι και κορυφαίοι, εννοώ συνεργάτες, πολύ στενείς συνεργάτες του κ. Τσίπρα, όπως ο Νίκος Παπάς, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο ένας μετά τον άλλον, κυριολεκτικά και μεταφορικά, αλλά πραγματικά ήταν σαν να βλέπουμε μπροστά μας εικόνες και πρόσωπα που δεν έχουμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια, δεν έχουμε συνηθίσει και δεν έχει και υποστεί και τέτοιου είδους ήττα. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνήθως σε πανηγυρισμούς και σε θριάμβους είχε συνηθίσει, ακόμη και παράδοξους. Ήταν πρόσωπα κέρινα. Το πιο χαρακτηριστικό από όλα ήταν ότι ο κύριος Αλέκος Φλαμπουράρης, ο οποίος συνήθως εμφανίζεται πάρα πολύ ψύχρεμος, πάρα πολύ εύχαρης, πάρα πολύ επικοινωνιακός με τους δημοσιογράφους και συνήθως και αναλαμβάνει και ρόλο εκτονωτικό, ας πούμε, για την απορρόφηση κραδασμών ή εντάσεων. Εχθές μπήκε αμίλητος και εμφανίστηκε στην Κουμουντούρη και είχε γίνει, και βγήκε αμίλητος. Είχε γίνει, Νίκη, σύσκεψη το μεσημέρι στο σπίτι του κυρίου Βαρουφάκη, του κυρίου, συγγνώμη, Φλαμπουράρη στην Ασκληπιού, όταν είχαν μια πρώτη σαφέστατη εικόνα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από τα exit poll, οπότε ήξερε και κάτι παραπάνω και ο κύριος Φλαμπουράρης. Αλλά δεν περίμεναν καν το 9,5. Την τόσο δηλαδή, μεγάλη διαφορά. Δεν το περίμεναν. Πίστευαν ότι εκεί είναι, ότι πάνε άσχημα, ότι είναι γύρω στο 7-8. Εκεί θα είναι η διαφορά. Το 9,5 κυριολεκτικά, δηλαδή όσο περνούσε η ώρα και εμφανιζόταν μια αποκρισταλωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων, στην Κουμουνδούρου πραγματικά κυριαρχούσε μια... όχι απλώς η αυτοκλήνη βαριά ήττα, ήταν αποσβολωμένη. Ήταν τόσο αποσβολωμένη που δεν μπορούσαν καν... Γιατί υπάρχει μια πληροφορία, την μεταφέρω έτσι με επιφύλαξη, ότι μπορεί να χάσει μία έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Να χάσει την έκτη θέση που φαίνεται να την καταλαμβάνει ο κύριος Κόκαλης και να εκλέξει πέντε ευρωβουλευτές. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο? Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που είναι γνωστό. Θεωρώ, λέω ότι αυτό το θρίλερ το γνωρίζουμε από το, αν όχι πολύ αργά το βράδυ, γιατί να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν κατάφερα λόγω της Κουμουνδούρου και των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων και ζυμώσεων μέσα, δεν κατάφερα καθόλου να παρακολουθήσω μέχρι τις 2.30 το ξημέρωμα το πώς διαμορφωνόταν οι εσωτερικοί σχετισμοί. Αλλά από νωρίς το πρωί, Ανδρέα, δεν ισχύει αυτό. Ναι. Δεν είναι κάτι που είναι ωριακά, ένα εξελίξη. Άρα μπορεί είναι να... ένα εξελίξη. Ναι, ναι. Ανάλογα που θα κάτσει ακριβώς το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του μέρα του κυρίου Βαρουφάκη, μπορεί να δούμε
κάποιες καραμπόλες της τελευταίας στιγμής, να χάσει μια έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ, την οποία αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει ο κύριος Κόκαλης που είναι έκτος. Να δούμε τι θα γίνει με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Βαρουφάκη που είναι στο όριο και βέβαια αν θα αυξήσει η Νέα Δημοκρατία παραπάνω. Γιατί έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ με 23 να έχει 6 έδρες και τη Νέα Δημοκρατία με 33, 10 μονάδες παραπάνω να έχει 7 έδρες. Νική, είναι αληθές, είναι ακριβές το γεγονός ότι στην διάρκεια της σύσκεψης του Πρωθυπουργού με τους στενούς τους συνεργάτες και τους κορυφαίους υπουργούς, έτσι είχαμε διαφόρων ειδών εντάσεις. Για παράδειγμα, είχε κυκλοφορήσει χθες από το ρεπορτάζ ότι ο κύριος Βερναρδάκης επέμενε ότι η διαφορά θα είναι μικρότερη. Στον αντίποδο, ο κύριος Φλαμπουράρης και ο κύριος Παπάς λέγανε ότι όχι, η διαφορά θα είναι στα επίπεδα που φαίνεται να είναι και. Όπως πράγματι συνέβη τελικώς, υπήρξαν τέτοιου είδους συγκρούσεις εσωτερικές εκείνες τις κρίσιμες ώρες. Υπήρξε μία, πραγματικά ήταν παράλληλη μονόλογη. Είναι δεδομένο ότι η εικόνα που εμφάνιζε όλο το προηγούμενο διάστημα ο Χριστόφορος Βερναρδάκης στον Πρωθυπουργό και το κυβερνητικό επιτελείο πόρο απήχε όχι μόνο από αυτό που είδαμε χθες, αλλά ακόμα και από τις δημοσκοπήσεις που έλεγαν ότι μια ας πούμε, αναμενόμενη διαφορά θα ήταν γύρω σε 6 με 7 με 8 μονάδες. Ο κύριος Βερναρδάκης, σας το λέω ρεπορταζιακά απολύτως επιβεβαιωμένο, έως και χθες το απόγευμα γύρω στις 4 η ώρα 5, αναφέρω την ώρα, γιατί είχε ήδη βγει το δεύτερο κύμα των exit polls. Δηλαδή υπήρχε μια, δεν ήταν μόνο η πρώτη εικόνα, το πρώτο δείγμα, υπήρχε και ένα δεύτερο που κούμπωνε με τα στοιχεία του πρώτου. Ο κύριος Βερναρδάκης επέμενε ακόμα και σε κατηδίαν συζητήσεις του, με συγχωρείτε, με δημοσιογράφους, ότι δεν καταλαβαίνει που προκύπτουν αυτά τα ποσοστά, τα 8% δηλαδή, που εμφανίζονταν στην αρχή, ακόμα πιο μικρά από το τελικό, γιατί εκείνος λέει είχε πολύ διαφορετική εικόνα, είχε του 4%. Ο κύριος Βερναρδάκης είναι στο στόχαστρο, όπως καταλαβαίνετε, πολλών εντός του κυβερνήματος. Γενικώς, Νίκη, ανοίγει μια συζήτηση μόνο. Πολύ έντονη. Βεβαίως δεν είναι εύκολο, γιατί πάμε σε εθνικές εκλογές, όταν αρχίζει η συζήτηση για την επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Νίκη Ζορμπά, σε ευχαριστούμε πολύ για τις αναλυτικές πληροφορίες. Λοιπόν. Και πάμε στην άλλη πλευρά. Καθώς με χαμόγελα και διαρκείς συσκέψεις υποδέχτηκαν στη Νέα Δημοκρατία το αποτέλεσμα των εκλογών. Ενώ ήδη το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη ετοιμάζει τις περιοδίες του ανά την Ελλάδα. Οι συσκέψεις του στενού επιτελείου του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς ξεκίνησαν από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 9 η ώρα. Πάμε να βρούμε τον Γιάννη Χριστάκο. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς, να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία με βάση τα στοιχεία που έχει περί της ροής των αποτελεσμάτων πιστεύει ότι θα εκλέξει τελικά 8 ευρωβουλευτές. Ότι δηλαδή θα πάρει και τον ευρωβουλευτή από την έδρα που μέχρι τώρα φαίνεται να καταλαμβάνει το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Και μάλιστα το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους στενούς του συνεργάτες πριν ξεκινήσει μια συνεδρίαση των τομεαρχών. Η οποία έληξε πριν από λίγο. Ποιος είναι ο 8ος, Γιάννη? Ο 8ος ποιος είναι στην σειρά εκλογής? Δεν έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα για να σας πω. Υπήρχαν πληροφορίες ότι ήταν ο κύριος Σαμυράς. Νομίζω ο κύριος Σαμυράς. Υπήρχαν πληροφορίες. Ο κύριος μέχρι πριν κάνα δύο ώρες που το είχα κοιτάξει, ήταν ο κύριος Σαμυράς. Το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω τώρα αν έχουν αλλάξει τα ποσοστά όσο καταμετρήσει θα βρει. Κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο κύριος Σαμυράς. Εκείνος ήταν δηλαδή ο 8ος στην σειρά. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης έκανε και μια κλειστή σύσκεψη με τους τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έβαλε κάμερες μέσα για πρώτη φορά, το επισημαίνω αυτό, ούτε η ΕΡΦ ούτε κανείς. Ήταν και κλεισμένων των θυρών. Από το ρεπορτάζ που έχουμε προκύπτει το εξής. Τους είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πιο ενισχυμένο κεντροδεξιό κόμμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από τα μέλη του ΕΛΚ. Και η στρατηγική, και εδώ θα το κρατήσουμε αυτό, η στρατηγική επιλογή που είχε παίξει για να φτάσει στο σημερινό αποτέλεσμα ήταν τριών σημείων. Τις ανέξεις με την οπτάκια στον πληθυντικό λόγο, αλλά και τις ειλικρίνες απέναντι στους πληθυντές. Γιάννη, κάπου είσαι και δεν σε ακούμε πολύ καλά. Δεν είναι καλή η σύνδεση. Μισό λεπτό. Να μπορέσω να δω αν θα το διορθώσω. Τώρα κάτι γίνεται. Ναι, σε ακούμε αρκετά καλά. Ωραία. Λοιπόν,
Λέω λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης τους είπε την στρατηγική που ακολουθήθηκε για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, η πρώτη ήταν η επιλογή της ανανέωσης, η δεύτερη της μετριοπάθειας στον πολιτικό λόγο και η τρίτη ήταν της ειλικρίνειας απέναντι στους πολίτες για το τι γίνεται, τι έγινε και τι μπορεί να γίνει. Έτσι λοιπόν είπε ότι απεδείχθη σωστή και ορθή αυτή η πολιτική και αποτελεσματική, γι' αυτό και έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα. Μίλησε για περιθωριοποίηση της ακροδεξιάς. Επίσης τους είπε, και αυτό θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικό, ότι δεν θέλω να βάζετε ποσοτικούς στόχους στην πορεία για τις εθνικές εκλογές. Μένουμε σε αυτό που έχουμε πει. Ακόμα και αν έχουμε αυτοδυναμία, θα επιδιώξουμε τις ευρύτερες δυνατές κοινοβουλευτικές και πολιτικές συνενέσεις. Όσο για το διακύβευμα των εκλογών. Να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο πως ο πρόεδρος της εξωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να ανακοινώσει ονόματα νέων υποψήφιων βουλευτών από την ερχόμενη Δευτέρα. Ναι, το κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή τους προηγούμενους 3 με 4 μήνες, περίπου κάθε εβδομάδα ανακοινώνει νέους υποψηφίους στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την επικράτεια. Θα συνεχίσει να το κάνει και αυτή την περίοδο, που βέβαια θα κλείσουν τα ψηφοδέλτια, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί θα προκληρηθούν οι εκλογές και άρα πρέπει Βέβαια. Για να είναι και ισότιμοι. Ισότιμος ο τρόπος όλων των υποψηφίων, έτσι. Γιάννη, ξέρεις αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτίθεται να αντιμετωπίσει κάποια πιθανή επιχειρηματολογία του Πρωθυπουργού σε επίπεδο νέων εξαγγελιών, νέων παροχών, σαν και αυτές που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, ή θα συνεχίσει στην ίδια τακτική, τη συγκρατημένη θα λέγαμε στρατηγική την οποία ακολουθεί το τελευταίο διάστημα? Θεωρούν ότι τους βγήκε δηλαδή το γεγονός ότι δεν έσπευσαν να ανταπαντήσουν με αντίστοιχες εξαγγελίες στον Πρωθυπουργό? Ναι, έχει αποφασιστεί αυτό. Θα συνεχίσει ακριβώς στον ίδιο δρόμο, απλώς κάποια παραπάνω στοιχεία από αυτά που έχει ανακοινώσει για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και άλλους τομείς, την ασφάλεια, την υγεία, την παιδεία, θα έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία. Θα είναι δηλαδή πιο αναλυτικές οι πολιτικές που θα ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε, όπως είπε και στους συνεργάτες του, να έχουν οι Έλληνες πολίτες καθαρή, διαυγή, κρυστάλλινη και πλήρη εικόνα για το ποιο είναι το σχέδιό τους στους βασικούς τομείς που είναι και αναπτυξιακά μοντέλα. Γιάννη, έχουμε εικόνα, για να ξαναγυρίσουμε στα εκλογικά και να σε αφήσουμε και με αυτό να σε αποδεσμεύσουμε, για τις περιφέρειες που παίζονται ακόμη, ποιες θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία ότι θα κερδίσουν τελικά? Ναι, έχουμε εικόνα και σε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία εκτιμά ότι εκτός της 5 περιφέρειες βέβαια που κέρδισε από την πρώτη Κυριακή, μπορεί να κερδίσει τις 12 από τις 13. Ποια είναι η 13η? Ή του κ. Αρναουτάκη. Ναι, την οποία την έχει χάσει ήδη ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία. Την έχει χάσει, ναι, και την οποία δεν πιστώνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι ο κ. Αρναουτάκης Πασόκ ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, και άλλοι. Παρόλο που ενδεχομένως μπορεί να γίνει εκμετάλλευση του τύπου, αλλά θεωρούν ότι θα κερδίσουν και τις υπόλοιπες από τις 13 περιφέρειες. Θεωρούν δηλαδή ότι θα κερδίσουν. Εντάξει, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι εντός εισαγωγικών φιλικό το ματς. Βλέπουμε και τις αντίστοιχες είναι κάρτες. Δύο επί της ουσίας υποψήφοι προερχόμενα από τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρούν ωστόσο, μας λες, ότι θα κερδίσουν και τα Ιόνια νησιά, αλλά και τη Δυτική Ελλάδα, δύο περιοχές όπου κάθε άλλο παρά θετικά αποτελέσματα κατεγραφεί η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά και παραδοσιακά, έτσι δεν είναι? Σωστά. Έχουν αναλύσει χτες το βράδυ και σήμερα, που είναι βέβαια τα στοιχεία περισσότερα από το εκλογικό αποτέλεσμα, όλες τις πιθανές, τα πιθανά αποτελέσματα την Κυριακή, και τους βγαίνει ότι θα κερδίσουν και αυτά. Να σου προσθέσω και κάτι σημαντικό. Στην Πελοπόννησο να μας πει. Εκεί είναι η πιο δύσκολη. Στην Πελοπόννησο, που είναι και ένα στοίχημα ιδιαίτερο για τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, στην Πελοπόννησο θεωρούν ότι είναι ένα ντέρμπι, δεν κρύβονται πίσω από αυτό. Όμως πιστεύουν ότι στο τέλος της βραδιάς ο κύριος Νίκας μπορεί να πάρει την περιφέρεια αυτή, και γι' αυτό το λόγο, είναι ένα στοιχείο του ρεπορτάζ και σωστά το ρωτάτε, ζήτησε από όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μικρά, μεσαία, μεγάλα, βουλευτές, πρώην, νυν και οποιοδήποτε υπάρχει εκεί, να ρίξουν το βάρος με τα μούτρα, όπως είπε χαρακτηριστικά, ούτως ώστε να κερδίσει και αυτή την περιφέρεια η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Λοιπόν, και σε αυτή την κάρτα να πούμε ότι βλέπουμε ποιοι εκλέχθηκαν περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας αλλά και Νοτίου Αιγαίου. Μάλιστα. Και μια συνάντηση με τον κύριο Μημαράκη να κλείσω. Δηλαδή όλοι οι γαλάζιοι περιφερειάρχες που είχαν εκλεγεί το 2014 επανεξελέγησαν από την πρώτη Κυριακή στις περιφέρειες. Εκτός από τον κύριο Κασαπίδη στη Δυτική Μακεδονία. Εκτός από τον κύριο Κασαπίδη στη Δυτική Μακεδονία. Πολύ σωστά.
Σωστά, σωστά. Και κλείνω λέγοντας ότι είχε μια συνάντηση έτσι, τυπικού χαρακτήρα με τον κύριο Μεϊμαράκη. Αύριο θα ταξιδέψουν μαζί, γιατί σας θυμίζω ότι υπάρχει σύνοδος κορυφής και άρα σύνοδος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η πρώτη μετά τις ευρωεκλογές. Συζήτησαν με τον κύριο Μεϊμαράκη για τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας εκεί. Συνεχίζουν να στηρίζουν τον Μάνφρεντ Βέμπερ. Και βέβαια τονίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μοναδικό κόμμα μέσα στο ΕΛΚ, το οποίο αύξησε τα ποσοστά του σε αυτές τις ευρωεκλογές και θεωρούν ότι είναι ένα κορυφαίο μήνυμα και μια στρατηγική νίκη κατά του λαϊκισμού γενικότερα στην Ευρώπη. Θα έχει ενδιαφέρον, Γιάννη, ειδικά εσύ το ξέρεις πολύ καλά, αν θα δεχτεί ο κύριος Μεϊμαράκης, λόγω του γεγονότος ότι εκλέχτηκε δεύτερος πίσω από τον κύριο Κυμπουρόπουλο, να είναι επικεφαλής της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα και σε εμάς τα παραπολιτικά είχε πει πως αν είναι δεύτερος, δεν είναι πρώτος, δεν θα δεχτεί να είναι επικεφαλής. Δεν ξέρω αν η συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Μητσοτάκη μπορεί να τον γλυκάνει, να του αλλάξει τάση. Πάντως αυτό δήλωνε έως και την προηγούμενη εβδομάδα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτό το θέμα μάλλον έχει λυθεί. Ο κύριος Μεϊμαράκης είναι πολύπειρος, έμπειρος, είναι ένας τέλεχος, το οποίο εγώ έτσι θα πω δικαιωματικά του ανήκει και η προηγούμενη εκπροσώπηση της ευρωομάδας εκεί. Υπάρχουν στελέχη τα οποία έχουν εμπειρία, έχουν επανεκλεγεί ο κύριος Κίτσος, η κυρία Σπυράκη, η κυρία Βόζενμπεργκ, σαφώς και έχουν εμπειρία. Και ο κύριος Κεφαλογιάννης. Σας θυμίζω ότι είχε θέσεις κατά τις περασμένες δεκαετίες και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχει ανοιχτή γραμμή με όλα τα στελέχη τα μεγάλα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και νομίζω, αν δεν πέσω έξω από το ρεπορτάζ που έχω, ότι το θέμα αυτό έχει λυθεί και θα συζητηθεί αύριο και στο αεροπλάνο που θα συνταξιδέψουν. 3,5 αυτές τις ώρες μέχρι τις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι έχει λυθεί όμως. Και φανταζόμαστε, Δημήτρη, κιόλας ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν και διάφορες. Γιάννη, συγγνώμη, ότι δεν θα υπάρξουν. Μπερδεύτηκα με τον Κάτσιο που έχουμε αργότερα. Ότι δεν θα υπάρξουν διάφορες αναταράξεις εσωτερικές. Γιατί και αυτό το θέμα είχε τεθεί στον κύριο Μεϊμαράκη τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, με τη σημερινή δηλαδή, αν το αποτέλεσμα δεν θα ήταν αυτό που ανέμεναν. Ωστόσο, ήταν προφανέστατα πολύ καλύτερο από αυτό που πίστευαν και στην Πειραιώς, έτσι δεν είναι? 100%, ναι, 100%. Εμπειρικά μιλώντας, θα σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία στο δρόμο προς την νίκη στις εθνικές εκλογές και άρα την πορεία προς την εξουσία, δεν πρόκειται να δείτε το παραμικρό, την παραμικρή απόκληση από την κεντρική γραμμή και τη συστράτευση για μια νίκη στην εκλογική βραδιά σε ένα μήνα. Ευχαριστούμε πολύ. Λογικό. Δεν έχει γίνει ποτέ, δεν θα το κάνουν τώρα έτσι, οι ομάδες, να πω έτσι, και οι φατρίες της Νέας Δημοκρατίας στο κομμάτι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Χριστάκο, για το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ από την αξιωματική αντιπολίτευση και τον Κυριακό Μητσοτάκη, που είναι ο βασικός νικητής της θεσινής βραδιάς. Πάμε και στο τρίτο κόμμα, το Κίνημα Αλλαγής. Δεν ξέρω αν η τρίτη θέση χρυσώνει λίγο το χάπι του χαμηλού ποσοστού. Ο Δημήτρης Γκάτσιος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω ότι ο πρώτος στόχος επετεύχθη και ήταν ένας στόχος ο οποίος είχε τεθεί, να σας θυμίσω, με το που έπεσε η αυλαία του πρόσφατου συνεδρίου του Κινήματος Αλλαγής. Η τρίτη θέση στο πολιτικό σκηνικό ήταν ένα κομβικό ορόσημο για τη Χαριλάου Τρικούπη. Επιτυγχάνεται και πλέον στο Κίνημα Αλλαγής κοιτάζουν στην επόμενη μέρα. Η ικανοποίηση λοιπόν στη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι καλό το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις του Κινήματος Αλλαγής. Στελέχη με τα οποία συνομιλούμε μας κάνουν λόγο για μια παράταξη σε τροχιά ανόδου. Αφήνουν εχμές για το ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν λόγο δηλαδή για μια εμφατική νίκη τόσο του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα όσο και της Κουμουνδούρου. Νομίζω ότι από αυτά που μας λένε βλέπουν ότι η ήττα αυτή θα επαναληφθεί ακόμα πιο εμφατικά στις εθνικές εκλογές που έρχονται. Κάνουν λόγο για ένα κίνημα αλλαγής πρωταγωνιστή των εξελίξεων και από ό,τι μας λένε τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να γίνουν ο προοδευτικός πόλος. Ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ ίσον χαμένη ψήφος λένε. Επομένως το επόμενο στίχημα είναι οι εθνικές εκλογές. Το επόμενο στίχημα, ακριβώς το επόμενο στίχημα για τη Φόφη γεννηματά, για το κίνημα αλλαγής, είναι να εδραιωθεί στην τρίτη θέση και να γίνει πρωταγωνιστής, να παραμείνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων μετά και τη χθεσινή ημέρα. Λοιπόν, Δημήτρη Γκάτσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τι δήλωσε η κυρία γεννηματά. Όχι, δεν το έχουμε ακόμα.
Πάντως δεν ξέρω πόσο γίνεσαι πρωταγωνιστής με 7 και 7,5%. Πάντως υπάρχει και προβληματισμός που δεν αναφέρθηκε από τον Δημήτρη Γκάτσιο, από πολλά στελέχη του κινήματος αλλαγής, αναφορικά με τα προηγούμενα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, τα οποία ήταν λίγο παραπάνω. Οπότε σε σχέση με το 2014, αυτή η φορά ήταν λίγο πεσμένα. Ναι, αν θυμηθούμε ότι το 2014 σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες για το κίνημα αλλαγής, ο κ. Βενιζέλος είχε πάρει 8,02 και τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ να χάνει τόσες πολλές μονάδες και το κίνημα αλλαγής να πέφτει σε σχέση με το 2014, νομίζω ότι είναι απολύτως αδικαιολόγητα τα χαμόγελα. Και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι άρτιο το επιχείρημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε χορηγός της δεξιάς εν τέλει. Νομίζω ότι ήταν λίγο εκτός τόπου και χρόνου, καταδεικνύει και ένα μούδιασμα που μπορεί να υπήρξε χθες ο βράδυς Χαριλάου Τρικούπη λόγω των αποτελεσμάτων που σίγουρα δεν θα ήταν αυτά που περίμεναν, τουλάχιστον σε επίπεδο ποσοστών. Και όταν Θανάση μου στις νέες ηλικίες παίρνεις 2 και 3% καταλαβαίνεις ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Νομίζω ότι έχει να κάνει με πολλούς λόγους, αλλά θα έχουν το χρόνο και στη Χαριλάου Τρικούπη να τα συζητήσουν. Πάντως, ακόμη μία έκπληξη ήταν ότι το βαρύ χαρτί του ψηφοδελτίου, ο κύριος Παπανδρέου, δεν εξελέγει ουσιαστικά. Ναι, ναι. Και έχουμε στις δύο πρώτες θέσεις πάλι τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη και την Εύα Καϊλή. Και δεν ξέρω, Βάσο, αυτό που λες, αν ήταν και ένα μήνυμα του κόσμου του κινήματος αλλαγής και στην πλευρά τον Παπανδρέου εντός εκτός αγωγικών, αν πλήρωσε δηλαδή ο Νίκος Παπανδρέου το ανοιχτό φλερτ του Γιώργου Παπανδρέου με το ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες. Και ίσως να μην ισχύει το Παπανδρέου να είναι και ότι να είναι. Ο κύριος Νίκος Παπανδρέου πολιτεύτηκε σε αυτό τον ένα μήνα, επαναλαμβάνοντας ότι είναι ο γιος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και τίποτα άλλο. Ήταν πολύ, πολύ κουραστικός και νομίζω αυτό αξιολογήθηκε. Έχουμε όμως την δήλωση της Πρόεδρου του Κινήματος Αλλαγής, της Φόφης Γεννηματά. Ας την παρακολουθήσουμε. Ο κύριος Τσίπρας ιτήθηκε και αποδείχθηκε χορηγός της δεξιάς. Το κίνημα αλλαγής ενισχύεται. Αποκτά νέα δυναμική στο κέντρο της πολιτικής σκηνής. Το κίνημα αλλαγής είναι ο εγγυητής για προοδευτικές εξελίξεις στη χώρα. Εξελίξεις που θα βάλουν οριστικά στο περιθώριο τους φασίστες. Ευχαριστώ τους αγωνιστές της Δημοκρατικής Παράταξης που έδωσαν σήμερα αυτή τη δύναμη στο κίνημα αλλαγής. Κάθε Έλληνας πολίτης νιώθει ότι η καθαρή λύση για τη χώρα είναι η άμεση προσφυγή στις κάλπες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Το Βήμα, τον Άγγελο Κοβέο. Και εγώ θα πω και στατιστικολόγο άτυπο, καθώς εχθές, εσείς δεν τα ακούγατε βέβαια, διότι δεν επιτρεπόταν βάσει της εκλογικής νομοθεσίας, μας είχε προβλέψει με ακρίβεια το πού θα κάτσει ακριβώς η μπήλια της διαφοράς μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το είχα προβλέψει. Που κανένας δεν έλεγε το 9,5%. Εσύ το είπες και 10%. Το έχεις πει, Άγγελε. Ναι, αλλά δεν ήταν μαντεψιά. Ήταν πληροφορίες, ήταν οι οποίες. Ευτυχώς ήταν αξιόπιστες. Βέβαια, όχι πληροφορίες. Ναι. Δεν μου λες, πώς κρίνεις. Να πάμε σε ένα διαφορετικό ερώτημα λίγο, γιατί όλα τα άλλα τα έχουμε συζητήσει λίγο ή πολύ όλες αυτές τις ώρες. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στόχευσε σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Για παράδειγμα, στους νέους με την ψήφο των 17 άριδων, στους συνταξιούχους με τις παροχές της τελευταίας στιγμής και μάλιστα δίνοντάς τους και τη σύνταξη του Ιουνίου. Και που νωρίτερα. Είναι και το 50% των ψηφοφόρων. Ακριβώς. Στους φαντάρους 22 ευρώ. Στους φαντάρους 22 ευρώ. Και βλέπουμε στους νέους. Το συντηρητικό κόμμα της χώρας, διότι η Νέα Δημοκρατία είναι, θεωρεί το κεντροδεξιό συντηρητικό κόμμα της χώρας να είναι μπροστά περί τις 10 μονάδες και αντίστοιχη να είναι διαφορά και στους συνταξιούχους που υποτίθεται ήταν οι πλέον ευνοημένοι των τελευταίων ημερών. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο στοιχεία. Κάποια από αυτά τα είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη συζήτησή μας εδώ. Ένα, αποδείχθηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Τσίπρας υποτίμησε την νοημοσύνη ή, εν πάση περιπτώσει, την πολιτική νοημοσύνη των πολιτών ήταν εξοργιστικός και δεν επιβαρβεύτηκε γι' αυτό. Δύο, ο μύθος ότι προοδευτικό είναι αριστερά, οπότε οι νέοι ως φύση προοδευτικοί δήθεν θα πάνε με την αριστερά, επίσης καταραίει τώρα. Έχω την αίσθηση, μιλώντας, έχοντας την, εν πάση περιπτώσει, τύχει να μπορώ να συνομιλώ με κάποιους νέους τέτοιας ηλικίας, ότι τον κύριο Τσίπρα τον έχουν πάρει χαμπάρι πολύ νωρίς. Ως προς αυτό το σκέλος δηλαδή, ο ίδιος είχε μια λανθασμένη εικόνα. Ως προς τους συνταξιούχους. Που και με αυτό συνομιλείς, φαντάζομαι. Είσαι και πιο κοντά ηλικιακά, πολύ θα θέλουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Πιέβεται προφανώς. Αυτοί έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Οι προσδοκίες αυτών διαψεύστηκαν όλα αυτά τα χρόνια με τρόπο εξοργιστικό. Mm-hmm.
Να το πω με αυτή την έκφραση, δεν επρόκειτο όλοι αυτοί να τσιμπήσουν σε αυτά που πέταγε στον αέρα ο κύριος Τσίπρας. Και αυτό καταλήγει για μένα κάπου. Δηλαδή όλη αυτή η εικόνα η χθεσινή του κυρίου Τσίπρα, επειδή άκουγα και τις συζητήσεις πριν και οι οποίες θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, τι του μετέφεραν οι συνεργάτες του, τι εικόνα μετέδιδε ο ένας και τι εικόνα ο άλλος, τι ερμηνεία υπήρχε. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, ειδικά για έναν πρωθυπουργό και έναν ηγέτη, εν πάση περιπτώσει, νεαρής ηλικίας. Mm. Αν δεν έχεις εικόνα της πραγματικότητας που υπάρχει γύρω σου... Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν είσαι ούτε αυτό που περιέγραφες όλα αυτά τα χρόνια, ούτε αυτό που νομίζεις ότι είσαι. Δεν πιάνει δηλαδή πουλιά στον αέρα. Προφανώς και όχι. Αν τα πιάνε, θα τα έχει πιάσει εδώ και καιρό. Το ρεύμα είναι μια αναστρέψιμος δρόμος προς τις εθνικές εκλογές Κρήνης. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά του Πρωθυπουργού, που είναι σαφές ότι αυτό θα το ξαναπάρει πάλι επάνω του το όλο. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, και επειδή οι εθνικές εκλογές είναι σε λίγες εβδομάδες, νομίζω, πιστεύω ότι είναι ναι, μη αναστρέψιμο. Αν δεν γίνει κάποιο γεγονός. Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δεν αμφισβητείται αυτή τη στιγμή. Απορώ δηλαδή πόσο ο κύριος Τσίπρας, που έχει πετάξει όλα τα χαρτιά του στο τραπέζι, έχει κάνει όλες τις μπλόφες που μπορούσε να κάνει. Τι άλλο θα πει εν ώψη εθνικών εκλογών? Ναι, αν κρίνουμε από τη χθεσινή του δήλωση μετά την ήττα στις εκλογές, πέρα από όλα αυτά ότι δεν συνεχάρει τον νικητή, ότι εμφανίστηκε ουσιαστικά να κατηγορεί τους πολίτες ότι είναι αχάριστοι, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν κατάλαβαν τι καλό τους έκανε. Τα όσα περιέγραψε, αν είχε κάποιους άξονες αυτή η δήλωση, ήταν ακριβώς τα ίδια με τα οποία πήγε στις εκλογές και έφαγε 10 μονάδες. Αυτό που μας έκανε εντύπωση, νομίζω, σε πολλούς, Άγγελε, είναι ποιοι εκλέγονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ποιους επέλεξαν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ να στείλουν στην Ευρωβουλή, για να δούμε την κάρτα με τα πρόσωπα που εκλέγονται από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αυτό είναι της Νέας Δημοκρατίας. Αν μπορούμε να δούμε, Σταύρο Οικονομόπουλε, την κάρτα με τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βλέπουμε. Μπράβο. Πρώτος είναι ο κύριος Παπαδημούλης, με αισθητή διαφορά από την ένα στέλεχος σημαίνων του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερη, η κυρία Κουντούρα από τους ΑΝΕΛ. Τρίτος, ο κύριος Αρβανίδης, ο δημοσιογράφος από την κρατική τηλεόραση. Τέταρτος, ο κύριος Κούλογλου, επίσης δημοσιογράφος από την κρατική τηλεόραση. Πέμπτος, ο κύριος Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος μπήκε την τελευταία στιγμή στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι είχε κάποια πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά εν τέλει. Ναι, πήγε. Ο εραστής δυτικών προαστίων, ναι. Ναι, αλλά κοιτάξτε πόσους ψήφους έχει συγκεντρώσει. 75.728. Και έκτος, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης, με ό,τι εκπροσωπεί, αυτή είναι η εξάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε παρατηρήσει κάτι? Στην εξάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή που μας διάβασες μόλις, Ανδρέα, υπάρχει μόνο ένα παραδοσιακό στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος, ναι. Ο κύριος Παπαδημούλης. Όλοι οι άλλοι είναι η κυρία Κουντουρά, με τη γνωστή και πολύκροτη μεταγραφή της από τους ΑΝΕΛ του κυρίου Καμένου. Είναι δύο γνωστοί δημοσιογράφοι που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο κύριος Αρβανίτης και ο κύριος Κούλογλου. Ο κύριος Γεωργούλης. Ο κύριος Γεωργούλης και ο εκπρόσωπος της. Να δούμε όμως. Της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής. Μην πούμε της διαπλοκής, είδες. Ήμουν πολύ προσεκτικός. Να δούμε όμως και την κάρτα από τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτος ο κύριος Κιμπουρόπουλος, με διαφορά από τον κύριο Μέρα και όχι πολύ μεγάλη. Ακολουθεί η κυρία Βόζενμπεργκ, η κυρία Μαρία Σπυράκη, ο κύριος Κεφαλογιάννης, η κυρία Ασημακοπούλου και ο κύριος Κίρτσος. Δηλαδή, από τους 5 ευρωβουλευτές που είχε η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη θητεία, δεν εκλέγεται ο κύριος Ζαγοράκης. Σωστά. Ακριβώς. Και μπορεί να έχουμε αλλαγή, είπαμε, να προσθεθεί μία έδρα. Πρώτος επιλαχών αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Γιώργος Σαμυράς. Αν χαθεί μια έδρα είτε από τον κύριο, λοιπόν, από το κόμμα του κύριου Βαρουφάκη, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και από το κίνημα Αλλαγής, τα είπαμε και προηγουμένως, ο Νικόλαος Ανδρουλάκης και η Εύα Καηλή. Καμία αλλαγή. Καμία αλλαγή. Σταθερά. Εδώ τηρήθηκε πλήρως, όπως ξέρουμε, η γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματος με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαδάκη, τον νυν Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η νέα είσοδος είναι ο κύριος Νικολάου Αλαβάνος Λευτέρης, γιος της Αριάδνης Αλαβάνου και ανιψιός του Αλέκου Αλαβάνου. Στη Χρυσή Αυγή εδώ ο Λαγός και ο Κωνσταντίνου, δύο εκλέγει το ναζιστικό μόρφωμα. Ο κύριος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση. Και βεβαίως, μέρος 5 το κόμμα του Γιάννου Βαρουφάκη με την Σοφία Σακοράφα. Και εδώ θα θέλαμε ένα σχόλιο.
Από τον Άγγελο. Ως προς τι, την κυρία Σακοράφα. Όχι. Γενικά σου έκανε είχε έκπληξη. Είχε εκλεγεί και το 2014. Ως προς τους πάντες. Έχει να μια πούμε, όχι. Εμένα προσωπικά μου έκανε έκπληξη το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, αλλά και του κυρίου Βαρουφάκη. Ήταν κάτι το οποίο το αναμέναμε. Το ότι μπαίνουν στην Ευρωβουλή. Για τον κύριο Βελόπουλο, τέτοιο ποσοστό δεν αναμενόταν. Το ότι θα έπιανε το 3% κάπου φαινόταν τις τελευταίες ημέρες. Δεν μου φαίνεται και πολύ περίεργο, και αυτό έχει και μια αξία άλλη, αν το δούμε συνολικά, ότι πώς θα πρέπει να αναλυθεί όταν έρθει η ώρα και αν έχει σημασία, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή, το ποιος εισέπραξε πιο πολύ την ιστορία των Πρεσπών. Δηλαδή, αν ένα κόμμα από το 0 έρχεται στο 4, έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτής της φοράς. Προφανώς και η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει και από αυτό. Αλλά ενδεχομένως όχι τόσο όσο νομίζουν οι. Βλέπεις να δημιουργείται μαγιά για τον κύριο Βελόπουλο εισόδου στη Βουλή και στις εθνικές εκλογές. Διότι φαίνεται ότι από τα κόμματα τα λεγόμενα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκείνος έχει ιδιαίτερως ισχυρά ερίσματα, βεβαίως κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Ο κύριος Βελόπουλος τώρα ναι, θα έχει ένα μήνα καιρό για να επιβεβαιώσει αν θα πάρει ένα αντίστοιχο ποσοστό για την Ευρωβουλία. Ναι. Έχει κάθε πιθανότητα, έχει πολλές πιθανότητες να το κατορθώσει. Ναι, γιατί έχει το momentum τώρα, έτσι. Προφανώς. Ουσιαστικά πήρε όλο τον κόσμο, τον Ανέλ, αλλά και από Χρυσή Αυγή. Αυτό νομίζω, είναι ξεκάθαρο. Δεν είμαι σε θέση τώρα να πω αν είναι Ανέλ ή όχι αυτοί που πήγαν εκεί, γιατί... Εγώ θα έλεγα ότι να. Το θέμα της ψήφου των ΑΝΕΛ θα πρέπει να αναλυθεί και με άλλους τρόπους. Κάποιοι τον πρημοδοτούσαν τον κύριο Καμένο τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις για κάποιο πολύ συγκεκριμένο λόγο. Τώρα ο κύριος Βαρουφάκης νομίζω ότι θα είναι αρκετά πιο δύσκολο στις εθνικές εκλογές να πιάσει ένα τέτοιο ποσοστό. Δεν ξέρω αν εκεί είναι το κρίσιμο των εθνικών εκλογών αυτή τη στιγμή. Προς τα που θα έχει διαρροές ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν έχει μια έξυπνη στρατηγική, αν μπορέσει να καταστρώσει μια έξυπνη στρατηγική το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, θα μπορέσει να απορροφήσει κάποιους ψηφοφόρους. Αν όχι και πάνε προς τα αριστερά, πιθανόν θα πάνε στον κύριο Βαρουφάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε. Συνάδελφος Άγγελε Κοφέως από το Βήμα. Και πάμε. Πάντως, είδες πώς εξανεμίστηκε το κόμμα του κυρίου Καμένου. Έτσι, 34.000 ψήφους πήρε και ποσοστό γύρω στο 0,75. Φαινόταν εδώ και καιρό ότι ο κύριος Καμένος θα εξαφανιζόταν. Τον πέρασε το κόμμα του κυρίου Ψινάκη, πρέπει να σου πω. Ναι. Ότι σε ενδιαφέρει. Α, δεν την ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Ναι. Και πήγανε πολύ καλά το κόμμα της κυρίας Παπακώστα και του κυρίου Τσιτουρίδη. Αθλητιστικά συγκεντρώσανε περίπου 15.000 ψήφους. Άρα η ΕΡΤ όντως δεν έχει τόσο μεγάλη τηλεθέαση που βγαίνανε κάθε λίγο και λιγάκι η κυρία Παπακώστα. Ο κύριος Αντώναρος είχε πιάσει στασίδι κανονικό. Ο Αντώναρος είχε κάνει εκτιμής. Και πολλές δηλώσεις. Είχε πήγε 1,2, αλλά για την έρτη που είπες, είχε κάνει έκτακτο με σούπερ είδηση βόμβα, κόμμα Τσιτουρίδη. Κόμμα Τσιτουρίδη, σωστά, ναι. 0,7 λοιπόν, ήταν ο κύριος Πάνος Καμένος, εν τέλει, το ποσοστό που συγκέντρωσε, 0,7. Ούτε ένα δηλαδή. Ναι, ούτε ένα. Άρα λοιπόν, δεν το φταίγανε οι δημοσκόποι. Αυτή τη φορά. Δηλαδή, οι δημοσκόποι που τον δείχνανε 1% τον δείχνανε και παραπάνω από αυτό που πήρε. Σκάνδαλο. Εν τέλει. 1-2. Λοιπόν, όμως, παιδιά, για την συντριπτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά του Αλέξη Τσίπρα, γράφουν τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουν σχολιαστεί ποικιλοτρόπως μετά την προκήρυξη άλλωστε και των πρόωρων εκλογών από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Να βρούμε την Ιουλία Βελισσαράτου από την αίθουσα σύνταξης για να μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ. Ιουλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ιουλία. Καλησπέρα. Κατά βάση, πρέπει να πούμε ότι ανάμεσα στις εκπλήξεις της βραδιάς, που δεν ήταν και λίγες, συγκαταλέγεται και η προκήρυξη εκλογών από τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, ο διεθνής παράγοντας δεν το περίμενε και δεν περίμενε και τόσο μεγάλη διαφορά. Για να δούμε λοιπόν αναλυτικά πώς αναφέρονται οι διεθνείς εφημερίδες και οι διεθνείς ιστότοποι στο θέμα αυτό. Πάμε, El País. Η El País λοιπόν γράφει: σε εθνικές εκλογές οδηγεί η συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, συγκεκριμένα μέσα το άρθρο λέει ότι παρά τις προεκλογικές παροχές του Τσίπρα, οι συνταξιούχοι ήταν ένα από τα τμήματα του πληθυσμού που επηρεάστηκαν περισσότερο από το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και η ψήφος των οποίων ίσως αποβεί καθοριστική και στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Πάμε στη La Stampa. Η έγκυρη τελική, μάλλον πάμε στο France 24, να από ό,τι βλέπω, ναι. Αντιμέτωπος με την αποτυχία, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών αμέσως μετά το δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στις 2 Ιουνίου. Αυτό είναι το France 24. Πάμε και στην επόμενη εφημερίδα να δούμε τι ακριβώς λέει. Εδώ έχουμε το Al Jazeera. Ο Αλέξης Τσίπρας καλεί σε πρόωρες εκλογές μετά την ηχηρή ήττα. Και τέλος νομίζω ότι έχουμε τη La Stampa, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί
όπου εκεί λέει ότι το, ουσιαστικά και εκείνος αναφέρει το κόμμα του κύριου Τσίπρα ιτήθηκε στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός παραδόθηκε και ουσιαστικά κάνει λόγο για πολιτικό σεισμό στην Ελλάδα μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών της Κυριακής. Παρατηρούμε δηλαδή ότι υπάρχουν πολύ έντονες εκφράσεις όσον αφορά και την προκήρυξη των πρόορων εκλογών, αλλά και όσον αφορά την προσωπικότητα του κύριου Τσίπρα. Ιουλία Βελισσαράτου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως, Βάσο και Θανάση, αν δούμε τα ποσοστά που έχουν πάρει κεντροαριστερά και αριστερά κόμματα στην Ευρώπη, το 23,5% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι. Ναι. Αν τα συγκρίνουμε με ποσοστά άλλων. Το είπε και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας στην επιχειρηματολογία που ανέπτυξε. Μα είναι μια πραγματικότητα. Ανεξάρτητα από την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, τα ποσοστά του είναι από τα μεγαλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο χώρο κεντροαριστεράς και πολύ περισσότερο αριστεράς, που εκεί δεν υπάρχει κάποιο κόμμα με πρέπει αξιόλογα ποσοστά. Μάλιστα. Τα πολύ ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ που είχε στο πρωί στο ραδιόφωνο με τις φυλακές και πόσο υψηλά ήταν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Στα περισσότερα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ποσοστά Τσαουσέσκου, 70-80%. Εντάξει, ας μην γελάς, γιατί μπορεί να σε πούμε και προβοκάτορα στο τέλος. Όχι, είναι μια πραγματικότητα, γιατί τα τμήματα των φυλακών βγαίνουν ξεχωριστά. Είναι ειδικά τμήματα και βγαίνουν και είδαμε τα νούμερα. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση, την πρώτη της ημέρας. Έχουμε μαζί μας την κυρία Εύη Καρακώστα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια. Αυτή είναι προβοκάτσια σήμερα. Αυτό είναι προβοκάτσια. Αυτό και αν είναι προβοκάτσια. Του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε συνηθίζει ο κ. Φουσκίδης να κάνει προβοκάτσια στο πρόσωπό μου και δεν είναι η πρώτη φορά. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί έχω μια εφημερίδα εδώ δική σα. Με δικό σας άρθρο, ναι. Με την πρώτη σελίδα στα παραπολιτικά, ναι, και με υπογραφή εγώ, του γυναίκα, φρουτάκια στο σπίτι της κυρίας Καρακώστα, 21-22 σελίδες για την Εύη του ΣΥΡΙΖΑ επίσης, ναι. Φρουτάκια, με θέμα τι, τα παιδιά μου έχουν νοικιάσει ένα ακίνητο στον ΟΠΑΠ. Αυτό κάνει μια ερμηνεία, 5 σελίδες, αλλά η πρώτη σελίδα, αυτό σημαίνει fake news, αυτό σημαίνει παραπολιτική, αυτό σημαίνει κακή δημοσιογραφία. Ολοκληρώστε αυτό σημαίνει, και θα σας απαντήσω αυτό μετά. Σημαίνει στόχευση προσώπων. Ένα ακίνητο το οποίο ανήκε είτε σε εσάς είτε στην οικογένειά σας, με φόντο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και με φόντο τη ρητορική του περιμάχης κατά της διαπλοκής και καταπολέμησης όλων των κακών συνηθιών της μεταπολίτευσης, ευρέθη να νοικιάζεται σε ένα ναό του τζόγου. Αν είναι αυτό δυνατόν. Ήταν, αυτό ήταν αλήθεια. Τι σχέση έχει αυτό? Ξέρετε, είναι καθόλου προσωπικό. Είναι πριν ένα χρόνο. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω όμως, κυρία Καρακώστα. Πριν ένα χρόνο. Και αν θυμάστε τότε, κυρία Καρακώστα. Δεν έχω προβεί. Δεν έχω. Βεβαίως. Συγγνώμη. Είναι δυνατόν να γίνει δημοσιογραφία με αυτόν τον τρόπο? Είναι στο σπίτι το δικό μου, είναι φρουτάκια. Εγώ κάνω τζόγο. Δεν ήταν τίποτα ψευδές. Το σπίτι μου φρουτάκια δεν υπάρχουν. Ποιος σας είπε ότι κάνατε τζόγο? Όταν λες το σπίτι... Είναι σαφές το δημοσίευμα. Τι σπράττει αυτός που διαβάζει αυτό? Είναι στο σπίτι της Καρακώστα φρουτάκια. Τι σπράτετε? Είναι σαφές λοιπόν. Είναι σαφές. Να σας απαντήσω. Τι μου απαντήσετε? Είδατε τη δημοκρατική που είμαστε εδώ πέρα. Σας αφήνουμε να τα πείτε και να σας απαντήσουμε. Θα μου πείτε ότι παίζω και τζόγο στο σπίτι? Δεν σας το είπαμε αυτό. Αυτό εσείς το λέτε. Στο σπίτι μου τα φρουτάκια. Τώρα εσείς κάνετε προβοκάτσια. Εμείς είχαμε γράψει ότι σε ένα ακίνητο. Αυτό που το συνεχίζετε και δεν μου ζητάτε συγγνώμη, θα με οθήσει πραγματικά να κάνω πράγματα. Βεβαίως ήταν ψευδές. Δεν είναι ακίνητο ιδιοκτησίας της οικογένειας σας. Γράφει σε ακίνητο που νοικιάζουν τα παιδιά. Γράφει εδώ στην πρώτη σελίδα. Συγγνώμη. Αφήστε να σταματήσει. Όχι, να σταματήσει. Διότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι σε ένα κήτο που νοικιάζουν τα παιδιά μου στον ΟΠΑΠ, βεβαίως. Λέει ότι στο σπίτι μου υπάρχουν. Και την περίοδο, κυρία Καρακώστα, που ήταν πρώτο θέμα στην κοινοβουλευτική ατζέντα, με συγχωρείτε. Και την περίοδο που ήταν πρώτο θέμα στην κοινοβουλευτική ατζέντα, το γεγονός ότι η κυβέρνηση με τις σχετικές τροπολογίες που επέτρεψαν στον ΟΠΑΠ να δημιουργεί μίνι καζίνο μέσα στις γειτονιές, μέσα στις πολυκατοικίες, μία εκπρόσωπος της κυβέρνησης, η οποία έλεγε ότι θα είναι απέναντι σε κάθε τέτοιου είδους πρακτική και λογική,
Νίκιαζε, νίκιαζαν. Εγώ θα πω τη οικογένεια σα, όχι δικό σα. Νίκιαζε. Ακίνητο τη οικογένεια σα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ηθικό θέμα. Όχι, καθόλου. Πολιτικά ηθικό. Πολιτικά ηθικό. Κάνετε λάθο, αγαπητέ. Νο, για την νομιμότητα του πράγματο δεν υπήρξε καμία μορφή. Ούτε για εσά. Στην περιοχή. Ούτε για εσά. Και μην δημιουργείτε αντιπόσεις. Καμία μορφή για εσά, για το πρόσωπό σα. Και καμία μορφή νομική φύσεω. Επειδή όμω υπάρχει νομική φύση και επιμένετε. Και δεν μου ζητάτε και συγγνώμη. Θα το κάνω τώρα, γιατί δεν ακολουθώ γενικώς για ό,τι γράφουν σαν πρόσωπο. Είναι ψευδές, γράφει κάτι ψευδές στο δημοσίευμα. Βεβαίως, στο σπίτι μου υπάρχουν φρουτάκια. Υπάρχουν στο σπίτι μου φρουτάκια. Τι διαβάζει κάποιος. Δεν είναι ακίνητο της ιδιοκτησίας της οικογένειας, κυρία Καρακώστα. Το σπίτι μου είναι, το σπίτι μου είναι το σπίτι μου. Είναι ακίνητο της ιδιοκτησίας. Αλήθεια, αλήθεια. Λυπάμαι για εσάς. Ψευδής αναφορά δεν υπήρχε καμία. Λυπάμαι, θα έχετε έχω την ευκαιρία να μου ζητήσετε συγγνώμη και δεν το κάνετε δυνατό. Για πείτε μας τώρα λιγάκι, πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας η χθεσινή εκλογική συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ. Τι πήγε λάθος, κυρία Καρακώστα? Αναφέρω και ένα από αυτά. Το πώς λειτουργήσαν οι δημοσιογράφοι είναι και αυτό ένα θέμα. Πολύ σοβαρό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά τα. Πάρα πολλά είναι τα δημοσιεύματα που έχουν τεθεί εις βάρος μας. Δεν το συζητάω. Η παραπληροφόρηση του κόσμου, γι' αυτό και το φέρνω το θέμα. Είναι πάρα ωραία, πολύ σημαντικό θέμα. Απαντήστε μου σε αυτό το οποίο σας ρωτάω, γιατί από είναι πολύ συγκεκριμένο και κάτι. Θέλω να αναφερθούμε στο κομμάτι για παραπληροφόρηση. Η Αυγή, μια εφημερίδα με πολύ μεγάλη ιστορία και επί την οποία εγώ είχα την τιμή να δουλεύω για 6 χρόνια, κυκλοφόρησε την Πέμπτη με αυτό τον τίτλο. Χάνουν και το βλέπουν. Και τον κύριο Μητσοτάκη σχεδόν να σκουπίζεται. Γιατί από την μεγάλη ήττα. Αυτό, ναι, αυτό δεν είναι παραπληροφόρηση. Κοιτάξτε, δεν αυτό είναι άποψη. Αυτό είναι άποψη. Ναι. Ότι ναι, περιμένουμε να χάσει. Περιμένουμε να χάσει. Λάθος άποψη. Λάθος άποψη, όχι όμως παραπληροφόρηση. Δεν λέει κάτι που δεν ισχύει. Λέει κάτι που πιστεύει ότι ωραία, η Νέα Δημοκρατία θα χάσει. Και το κομμάτι της αξιοπιστίας. Πολιτική εκτίμηση λάθος. Είναι πολιτική εκτίμηση λάθος, καταλάβατε. Επειδή είπατε για fake news, αλλά να σας ρωτήσω αυτό. Όχι, που... και τα fake news τα κρίνουν οι χιλιάδες των αναγνωστών της εφημερίδας Παραπολιτικά κάθε Σάββατο, που τη φέρουν πρώτη στα περίπτερα και στην προτίμηση του κόσμου κάθε Σάββατο. Και επίσης η Αυγή σήμερα έχει κυκλοφορήσει με πρωτοσέλιδο, το βρω, που δεν έχει καν το εκλογικό αποτέλεσμα. Επειδή συζητάμε και για την ποιότητα της δημοσιογράφησης. Δεν έχει, δηλαδή κάποιος που το βλέπει δεν ξέρει ότι έχουν γίνει εκλογές, λέει θα γίνουν εθνικές εκλογές. Τέλος πάντων, να σας ρωτήσουμε πράγμα, τι πιστεύετε ότι έφτεξε, ενώ εσείς υπάρχει μια λογική που λέει μοιράσατε, δώσατε τα πάντα. Ό,τι είχε να δώσει ο κύριος Τσίπρας, επίδομα, σύνταξη, το λένε άλλοι, τέλος πάντων έχει σημασία. Δεν τα έχει να τα δώσει ο κύριος Τσίπρας. Προσέξτε, τι εννοείται, δεν τα έχει δεν είναι να τα δώσει ο κύριος Τσίπρας. Εμείς ασκήσαμε μια πολιτική. Ασκήσαμε λοιπόν μια πολιτική στην οποία πραγματικά ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τα χαμηλά στρώματα από την εποχή της κρίσης. Mm-hmm. Με το ΚΕΑ, με τα γεύματα στα σχολεία, με πάρα πολλά τέτοιου είδους νομοθετήματα όπως τις 2.500 ανασφάλιστους που είχαν τη δυνατότητα να πάνε στην υγεία. Με το γεγονός τους βρεφονιπιακούς σταθμούς εκεί που τα βάουτσερ ήταν στα 90.000, σήμερα στα 140, οικονομικά κομμάτια που μπορούσαμε να τα περάσουμε μέσα στις δύσκολες συνθήκες της κρίσης και από το διάλογο που υπήρχε με τους δανειστές, μπορέσαμε να κάνουμε μια σειρά από πράγματα που ήταν κοινωνικές παροχές. Στόχος δηλαδή δικός μας πολιτικός ήταν οι κοινωνικές παροχές. Τελειώνοντας τον Αύγουστο από τα μνημόνια και έχοντας δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο καταφέραμε πραγματικά να φτιάξουμε μέσα από μια... Κατά τη γνώμη μας, σωστή διαχείριση των οικονομικών αυτής της χώρας, χωρίς να βάζουμε κάποιο ευρώ στην τσέπη μας, φροντίσαμε να υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο βεβαίως τον δικαιούται ο ελληνικός λαός. Δεν τον έδωσε ο Τσίπρας. Τον δικαιούται λέω ο ελληνικός λαός. Καταλάβατε. Λοιπόν, καταφέραμε λοιπόν. Αυτό λέω. Τι πιστεύαμε? Πιστεύαμε ότι ο εργαζόμενος έχει προτεραιότητα, άρα φροντίσαμε να κάνουμε τις συλλογικές συμβάσεις. Στο διάστημα βέβαια από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο που πέρασε αυτό το νομοσχέδιο μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί μόνο 13, γιατί αυτό δεν χρειάζεται μόνο η κυβέρνηση, χρειάζονται και εργαζόμενοι. Αυτά οι οποίοι θα βάλουν αυτά τα θέματα. Σηκώσαμε λίγο τον ελάχιστο μισθό, καταργήσαμε τον υποκατώτατο. Έχουμε πραγματικά στη συνέχεια
Φροντίσαμε να έχουμε περάσει θετικά. Μήπως εν τέλει αυτά που κάνατε τις τελευταίες ημέρες λειτουργήσαν αντίστροφα. Δηλαδή πέρασε προς τα έξω μία λογική. Πιθανά. Υπήρξε μια έντονη προπαγάνδα. Ναι, πέρασε μια έντονη. Όλη την ώρα είναι προπαγάνδα. Προπαγάνδα. Όλα τα μέσα μιλούσαν γι' αυτό. Είναι μία αυτό. Ξέρετε κι εσείς ότι έχετε και πολλά φιλικά μέσα και εγώ δεν θέλω να μπω στην ελάχιστα. Δυστυχώς, δυστυχώς για μένα. Είναι θετικά μέτρα, κύριε Καρακώστα. Είναι θετικά μέτρα για όλους τους συνταξιούχους. Και δεν είναι ελάχιστα και τα μέσα. Και δεν είναι ελάχιστα και τα μέσα πια, κυρία Καρακώστα. Να την κάνουμε λίγο συντονισμένα τη συζήτηση, γιατί μπλέξαμε πολλά πράγματα. Λέμε, μήπως φαίνεται ότι αυτή η προσπάθεια τις τελευταίες ημέρες με τον κύριο Τσίπρα να λέει ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ παίρνετε μαζί στο ψηφοδέλτιο και τα θετικά μέτρα. Λες και σήμερα θα πρέπει να επιστραφούν από τους πολίτες τα χρήματα. Μήπως λειτουργήσε εν τέλει αντίστροφα, θέλω να το πω. Μπορεί να ενόχλησε κάποιος και το εξέδωσε μια προσπάθεια εξαγοράς. Δηλαδή το 20-20 στο φαντάρο. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως εμείς αυτά τα θετικά μέτρα θα τα δίναμε, διότι αυτή είναι η λογική μας. Είναι παραμονές εκλογών, δύο μέρες, τρεις. Δεν είναι παραμονές εκλογών. Γιατί ξέρετε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι παραμονές εκλογών. Mm-hmm. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτές είναι. Είναι κακή πρακτική. Όχι, όχι, δεν εννοώ για τις προηγούμενες εκλογές. Εννοώ από τότε που βγήκαμε, κάθε τόσο ζητούνται εκλογές. Και ότι όμουν. Ξέρετε, τέσσερα χρόνια καθαρό χρόνο. Αλλά σας το Σεπτέμβριο δεν είναι καθαρό. Να σας απαντήσω, κύριε Παπαδόπουλο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και πέρσι που δίναμε μέτρα. Προεκλογικά θεωρούνται τα μέτρα. Και μετά από δύο μήνες πάλι προεκλογικά λεγόταν τα μέτρα. Κάποτε πρέπει να τα κάνουμε αυτά τα μέτρα. Ναι, τώρα όχι, καταφέραμε όχι. Να εγκριθεί και όλο το σύστημα των 120 δόσεων, να υποκτηθεί και ο χώρος, να ξέρουμε πόσο είναι. Συντάξει, πόσο είναι αυτό που θα μοιράσουμε. Τόσο είναι αυτό δεν που απαντάτε, μπορούμε. Είναι η δεύτερη φορά δεν που δεν μου απαντάτε. Σας ρωτήσει δύο πράγματα και μου απαντάτε για δεύτερη φορά. Για πέστε μου. Το κρατάμε αυτό. Και αυτό. Όχι, πέστε μου ποια. Εσείς απαντήστε μας. Ποια είναι η ερώτηση. Η ερώτηση είναι λοιπόν, δώσατε τη 13η σύνταξη κουτσουρεμένα όπως χαρακτηρίστηκε και κατόπιν επιλέξατε να δώσετε τις συντάξεις του Ιουνίου νωρίτερα, δύο μέρες πριν τις εκλογές. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε νωρίτερα. Όχι, έχει γίνει και άλλη πριν. Ναι, αλλά δεν είναι πρώτον εκλογών. Όποτε μπορέσαμε να τα δώσουμε πριν, τα δώσαμε. Τότε μπορέσαμε. Δηλαδή πριν πάλι εκλογές είχαμε την προηγούμενη φορά που το ξαναδώσαμε. Τον Απρίλιο. Τότε μπορούσαμε. Μην ξεχάσετε ποτέ το χρονικό διάστημα από τις 21 Αυγούστου μέχρι σήμερα. Δεν είναι καν χρόνος. Μέχρι να περάσει άρα, ο νόμος και μέχρι να βρεθεί 30... ο δημοσιονομικός χώρος, χρειάζεται και να είσαι σίγουρος ότι μπορείς να το δώσεις. Να σίγουρος. Το έχω. Το έχω στο ταμείο μου. Άρα, αυτό έχω στο ταμείο μου, το δίνω. Ως τις 30 καταλάβατε, Ιουνίου, δεν είναι η πρώτη φορά. Κύριε Καρακώστα, ως τις 30 Ιουνίου. Μην το εισπράττουμε. Ως τις 30 σας απαντώ, για να μην μου κάνετε παρατήρηση ότι δεν σας απαντώ. Δεν σας έκανα παρατήρηση. Αποφεύγω, δεν αποφεύγω. Να βάζουμε τελείες σε κάθε ερώτημα το οποίο γίνεται. Απαντώ λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι και άλλη φορά. Να είναι λίγο η σκέψη. Το 122 τώρα καταφέραμε το 30 Ιουνίου. Ξέρετε ότι αν είμαστε κυβέρνηση. Ως τις 30 Ιουνίου λέω. Που είναι οι εθνικές εκλογές. Τι εννοείτε. Αν είμαστε κυβέρνηση, γιατί δεν θα είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, πρώτων εκλογών. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, έτσι. Νομίζω και απαγορεύονται και μερικά πράγματα πρώτων εκλογών. Στο μήνα της εκλογικής περίοδου, των 20 ημερών. Οι πρέσπες αστοιχήσαν, πιστεύετε, εκλογικά. Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ πως ναι. Όμως έχω να απαντήσω σε αυτό ότι εμείς αυτό που θεωρούμε σωστό για τη χώρα. Και ήταν σωστό για τη χώρα, ανεξάρτητα αν η αντιπολίτευση τράβηξε πίσω τις παλιές της θέσεις για να κάνει αντιπολίτευση σε τόσο σοβαρό εθνικό θέμα, οφείλαμε να το κάνουμε. Οφείλαμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτής της χώρας και το κάναμε με τόλμη, παρά το γεγονός ότι μπορεί να μας κοστίζει, γιατί τα πάντα δεν είναι να είσαι στην καρέκλα σου, αυτό για το οποίο κατηγορούμαστε, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι εμείς είμαστε οι άνθρωποι που είχαμε τις δουλειές μας, που είχαμε τα εισοδήματά μας από την εργασία μας, δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα γίνουμε βουλευτές, υπουργοί, οτιδήποτε, γιατί ξέρετε πολύ καλά πώς ήταν τα ποσοστά της αριστεράς και πώς σταδιακά ο κόσμος μας εμπιστεύθηκε. Άρα λοιπόν δεν πτωούμεθα αν θα είμαστε βουλευτές ή δεν θα είμαστε. Εμείς είμαστε και βάλαμε ένα σκοπό να λύσουμε προβλήματα του κόσμου. Αν ο κόσμος δεν το θέλει, αυτός αποφασίζει, όχι εμείς. Και ο κόσμος αποφάσισε και έδειξε μια διαφορά σε αυτή τη φάση απεφάσισε. Υπάρχουν δύο ερμηνείες, προσέξτε. Το περιμένατε κατά τη δική αυτό μου, το ποσοστό όχι. Το ποσοστό όχι, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Τη διαφορά. Τη διαφορά. Υπάρχουν δύο ερμηνείες. Υπάρχει μια πραγματική ερμηνεία. Πραγματικά, ο κόσμος δεν θέλει την αριστερά. Δεν είναι και εύκολο ο κόσμος να αποδεχθεί την αριστερά. Το λέω αυτό, γιατί αν ήταν εύκολο θα ήμασταν πολλά χρόνια κυβέρνηση πριν. Υπάρχει κι άλλη μια ερμηνεία. Ο κόσμος να θέλησε
να μας δείξει μια δυσφορία. Μια κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα, πες το ποδοσφαιρικά. Ναι, κάντε κάτι καλύτερο, δεν κάνατε όσα περιμέναμε. Είπατε ότι ο κόσμος δεν θέλει την αριστερά. Ή όσα μας υποσχεθήκατε, να τελειώσω τη φράση μου. Ή όσα μας υποσχεθήκατε. Άρα σας τραβώ την κίτρινη κάρτα. Αν είναι η δεύτερη ερμηνεία, θεωρώ ότι ο κόσμος θα το ξαναδεί. Είπατε ότι ο κόσμος μπορεί να μην θέλει την αριστερά. Και ρωτάω εσάς, θα εξηγήσω το γιατί. Εμβληματικά πρόσωπα της αριστεράς, από το Μίκη Θοδωράκη ως το Μανώλη Γλέζο, με τον οποίο ήσασταν για πάρα πολλά χρόνια μαζί και στους ενεργούς πολίτες, συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πολλά άλλα πρόσωπα, τον Αλέκο Αλαβάνο, τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, μην αναφερθώ και σε άλλους, αλλά αναφέρομαι έτσι. Ήταν οι πιο σκληροί επικριτές σας. Ναι, από άλλη άποψη όμως. Ναι, δεν έχει σημασία από ποια άποψη. Ναι, οι πιο σκληροί επικριτές, λέγοντας ότι με αυτά που κάνετε προσβάλλετε την αριστερά. Μήπως. Και αυτά έπαιξαν τον ρόλο. Υπάρχουν στην αριστερά επίσης δύο απόψεις, πολύ περισσότερες, αλλά αναφέρομαι στις δύο κυρίαρχες, η οποία δεν είναι τωρινή, είναι χρόνων απόψεις. Η άποψη που την έχει και τη συντηρεί σε ένα μεγάλο ποσοστό το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το σέβομαι. Η άποψη ότι μόνο με επανάσταση μπορεί να αλλάξει ο κόσμος. Και αν ο κόσμος δεν θελήσει να κάνει την επανάσταση, θα παραμένουμε σαν αντιπολίτευση. Πάντως, τον τρέπον του κυρίου Γλέζου που σύστησε στον κόσμο να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια γροθιά νομίζω για σας και προσωπικά για σας. Ναι, ούτε μία αντίρρηση, αλλά υπάρχει λοιπόν μία άποψη τέτοια και υπάρχει και άλλη άποψη του εμείς πρέπει να πάμε με τα ρυθμίσεις στον χώρο της αριστερά. Σταδιακά. Εμείς ανήκουμε σε αυτή την περίπτωση. Αλλάζουμε τα πράγματα σταδιακά. Έχει χώρο και η μία άποψη και η άλλη άποψη δική μας. Επιβραβεύτηκε από τον κόσμο την προηγούμενη φορά η δική μας άποψη. Βρέθηκε σε μειοψηφία η άλλη άποψη. Μπορεί θαυμάσια να αλλάξουν τα θέματα και να βρεθεί πράγματι να έχουν δίκιο και νομίζω να πούνε θα να τα πει, με επανάσταση. Έτσι όπως τα λέτε ο κ. Τσίπρας θες, να ήταν έτσι πιο γλυκός ο λόγος του προς τον κόσμο και όχι φάνηκε σαν να του κουνάει το δάχτυλο για όσους δεν το ψήφισαν. Αλλά τέλος πάντων. Δεν νομίζω. Έτσι σχολιάστηκε. Πάντα σχολιάζονται από την αντίθετη πλευρά, από τον τρόπο που το λέει κανείς. Στη δημοκρατία έχουν χώρο όλοι. Εμείς είμαστε εκείνο το κόμμα που ψήφισε την απλή αναλογική. Δεχόμαστε λοιπόν τις συνεργασίες, γιατί απλή αναλογική χωρίς συνεργασίες και χωρίς πνεύμα συνεργασίας δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Είναι στοιχείο της δημοκρατίας η συνεργασία. Αυτήν θέλουμε να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Να μπαίνουν στα τραπέζι τα θέματα που έχουν σχέση με την πατρίδα μας και με τη χώρα μας. Εμείς αυτή αγαπάμε. Αυτή θέλουμε να πάει να μπροστά. Είστε καλά, κυρία Καρακώστα. Και πραγματικά, ελπίζω και κόσμο, τα λέμε, ο κόσμος. Υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ του. Στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια του Πειραιά. Έχω μια έντονη ζήτηση. Να ξέρετε ότι ο Θανάσης είναι πολύ Θανάσης, καλό πρόεδρο. Ο Θανάσης περιμένω συγγνώμη από τον Θανάση. Πολύ εμείς καλό πρόεδρο. Από τον Θανάση περιμένω συγγνώμη. Για τις τέσσερις σελίδες. Όχι, μην το ξαναπείτε. Για τις τέσσερις σελίδες. Δεν ξαναπάμε από την αρχή τώρα θα είναι. Όχι, άμα μπορείτε να πείτε ένα καφέ να τα συζητήσετε. Είναι ένα πολύ καλό πρόεδρο δημοσιογράφο. Προτιμώ σε δημόσια να ζητήσει. Μια συγγνώμη. Συγγνώμη ζητάμε όταν κάνουμε λάθη με πολύ μεγάλη χαρά και με μεγάλη άνεση. Ωστόσο, ο κόσμος κατάλαβε. Και είναι και ειλικρινή η συγγνώμη. Και είναι και ειλικρινή η συγγνώμη. Να είστε καλά, κυρία Καρακώστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καρακώστα. Λοιπόν, η κυρία Εύη Καρακώστα, τώρα πρέπει να τα λέμε έτσι, υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερη εκλογική περιφέρεια του Πειραιά, η οποία ερίστο επαρόδο κράτησε πολύ υψηλά ποσοστά για το κυβερνό κόμμα. Από τα πιο υψηλά πανελλαδικά ποσοστά. Ανέκαθεν είχε σχετικά ερίσματα ο χώρος κεντροαριστεράς εκεί πέρα και ήταν από τα πιο δύσκολα μονοπάτια εκλογικά για τη Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολλά είναι χρόνια. Είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Ναι, έτσι, σωστά. Λίγους νομούς. Αλλά σωστά. Πολύ υψηλά ποσοστά πλησίασε το 30. Πήγε πάρα πολύ καλά και ας παρακολουθήσουμε με λεπτομέρειες όλα όσα έγιναν χθες στο ρεπορτάζ το οποίο είχε επιληθεί ο Κάστη Ελευθεροπούλου. Μεγάλη νίκη στις εκλογές της 26ης Μαΐου στον Πειραιά για το Γιάννη Μόραλη και το συνδυασμό του, που για μόλις 5 μονάδες δεν κέρδισε από τον πρώτο γύρο. Ο Πειραιάς νικητής προηγείται με 45,3% έναντι 27,1% που πήρε ο συνδυασμός Πειραιάς Πόλη Πρότυπο του Νίκου Βλαχάκου που στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Εκτός δεύτερου γύρου μένει στο μεταξύ ο εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Μπελαβίλας και ο συνδυασμός Πειραιάς για όλους που συγκέντρωσε μόλις 14,6% της προτίμησης των ψηφοφόρων.
Η εκτόξευση των ποσοστών του Γιάννη Μόραλη και η παραλίγο επανεκλογή του στον Πειραιά από την πρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών έφερε κλίμα εφορίας στο στρατόπεδό του. Υποστηρικτές και υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, με το που ενημερώθηκαν για το σαφές προβάδισμα του συνδυασμού, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Με ενθουσιασμό έγινε δεκτός από τους συγκεντρωμένους ο επικεφαλής του Πειραιά νικητή Γιάννης Μόραλης. Στο πλευρό του η σύζυγος και τα δύο τους παιδιά. Είναι πραγματικά συγκινητικό 4,5 χρόνια μετά την άσκηση διοίκησης να ανεβάζουμε τα ποσοστά μας κατά 12 μονάδες, 11-12 μονάδες, να αναγνωρίζει ο κόσμος την προσπάθεια. Να αναγνωρίζει ο κόσμος την προσπάθεια, να αναγνωρίζει το δημοτικό έργο, να αναγνωρίζει την προσπάθεια που κάναμε πέρα από κόμματα και περιχαρακώσεις, να δώσει μια νέα πνοή στον Πειραιά. Στη βάση του συνδυασμού Πειραιάς νικητής βρέθηκε για να πανηγυρίσει λίγο αργότερα και ο ηγέτης του Ολυμπιακού και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Βαγγέλης Μαρινάκης. Σήμερα ο πειραϊκός λαός έδωσε απαντήσεις. Έδωσε απαντήσεις σε όλους τους συκοφάντες και τους έστειλε στο σπίτι τους. Ξέρετε, μέχρι σήμερα δεν απάντησα σε πάρα πολλούς. Παρ' όλα αυτά, ο πειραϊκός λαός έδειξε το εξής σήμερα. Ότι όλους αυτούς τους συκοφάντες τους έχει γυρίσει την πλάτη. Άρα δεν χρειάζεται να τους απαντήσω εγώ, τους απαντήσατε όλοι εσείς. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εμφανίστηκε παράλληλα ενωτικός για την επόμενη μέρα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Τους λέμε ελάτε μαζί μας για ένα Πειραιά περήφανο. Για ένα Πειραιά που δεν θα έχει εξαιρέξεις. Όλοι μαζί. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκλεισε την ομιλία του αφιερώνοντας στους συκοφάντες του το τραγούδι «Χαραμοφάης» του Γιάννη Μιλιώκα. Λοιπόν, λέγαμε για την Β' Πειραιά με την κυρία Καρακώστα. Πήγαμε στο μεγάλο λιμάνι, τον Πειραιά. Είδαμε τι έγινε χθες το βράδυ. Ενιαίο το λιμάνι. Να ξέρεις ότι και η Α και η Β' Πειραιά και ο Δήμος της Α' Πειραιά βεβαίως, αλλά και οι Δήμοι όμοροι της Β' Πειραιά έχουν θέα στο λιμάνι. Σωστό. Πήραμε μια εικόνα για το τι έγινε χθες το βράδυ στο εκλογικό κέντρο του κυρίου Μόραλη, μόλις ανακοινώθηκαν τα ποσοστά. Συγκεκριμένα, η παράταξη Πειραιάς νικητής του νυν δημάρχου συγκεντρώνει ποσοστό 45,3. Στη δεύτερη θέση, που θα είναι και ο έτερος διεκδικητής του Δήμου, είναι ο κύριος Νίκος Βλαχάκος με 27,1, που είχε στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μπελαβίλας του ΣΥΡΙΖΑ 14,6. Η κυρία Διαμάντο Μανολάκο με 6,8 από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κέπονται ο κύριος Γρηγόρης Δεμέστιχας με 3,2. Ο κύριος Θανάσης Διαβολάκης με 2% και ο κύριος Κωνσταντίνος Νιζάμης με 0,9. Αυτό είναι το 100% στην επικράτεια του Πειραιά. Να δούμε και το Δήμο της Αθήνας και εκεί πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον κύριο Κώστα Μπακογιάννη με 42,7 και τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ στο 17%. Τρίτος, με αξιοπρεπέστατη παρουσία, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, 13,2 από το Κίνημα Αλλαγής. Ο Κασιδιάρης στο 10,6. Ο Νίκος Σοφιανός από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 7,5% και μάλιστα πολύ συνεπή παρουσία από το 2010. Και στο 2,2% ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς και στο 2% ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης. Αυτά είναι τα ποσοστά στο Δήμο της Αθήνας. Και το μεγάλο ντέρμπι είναι η δεύτερη θέση της Θεσσαλονίκης. Εκεί έχουμε τον κύριο Νίκο Ταχιάο να ξεχωρίζει με 22,3% και τη μάχη στήθος με στήθος την δίνουν ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας με 14,8%. Ο κύριος Γιώργος Ορφανός. Πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε ότι είναι πολύ μικρή η διαφορά τους, είναι μόλις τύπο 0,2%. Στο 14,6% ο κύριος Ορφανός και τέταρτη βάσο η κυρία Νοτοπούλου. Του ΣΥΡΙΖΑ με 13,5%, ο κύριος Βούγιας 7%, ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης 5,6% και ο κύριος Ζαριανόπλος του Κομμουνιστικού Κόμματος 4,5%. Να πούμε ότι αυτό είναι σε ποσοστό 86,7%, άρα έχουμε ψωμί ακόμα για να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του κυρίου Ταχιάου για την διεκδίκηση του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Ναι, γιατί είπαμε δεύτερη και τρίτη θέση είναι ένα ντέρμπι. Είναι πολύ μικρή λοιπόν, διαφορά η κανείς οποία υπάρχει. Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ πλην του κυρίου Λιόπουλου στην Αθήνα με πολύ χαμηλό ποσοστό και τεράστια διαφορά από τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη στους τρεις μεγάλους Δήμους της χώρας δεν είναι στο δεύτερο γύρο. Σωστά.
η μάχη βεβαίως της Αθήνας θα έχει και ενδιαφέρον, παρότι έχει φαβορεί, όπως και η μάχη του Πειραιά. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά του κυρίου Μπακογιάννη από τον κύριο Ηλιόπουλο και του κύριου Μόραλη από τον κύριο Βλαχάκο. Όπως ενδιαφέρον θα έχει και η μάχη της Αττικής, με τον κύριο Πατούλη να έχει μια μεγάλη διαφορά, περίπου 18 μονάδες από την κυρία Δούρου. Ήταν 37% και 19-20% της κυρίας Δούρου. Η κυρία Δούρου που πήγε στο δεύτερο γύρο και νομίζω το είδε με μεγάλη ανακούφιση. Τώρα, θετικά ανταποκρίνονται όμως οι χρηματαγορές μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών στην Ελλάδα αλλά και την προκήρυξη πρόωρων εθνικών εκλογών. Έχουμε την Μαρία Βουργάνα. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα. Να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Με ενθουσιασμό υποδέχτηκαν οι αγορές, τα λέγαμε, το αποτέλεσμα των εκλογών, των ευρωεκλογών, αλλά και την προκήρυξη προώρων εκλογών. Κοινώς ότι τελειώνει η περίοδος. Τελειώνει η αβεβαιότητα, καταρχήν. Απομακρύνεται το σενάριο μιας παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου με παραχολογία, σκανδολογία, όλα αυτά μαζί δεν κάνουν καλό. Δεν τους αρέσει, στις αγορές δεν αρέσει ούτε οι εκλογές εδώ που τα λέμε, ούτε οι παροχές. Να πούμε ότι ο γενικός δείκτης στο χρηματιστήριο αγγίζει τις 780 μονάδες, είναι πάνω από 6,5% ήταν κάποια στιγμή νωρίτερα που έβλεπα. Οι τράπεζες σέρνουν το χορό, η τράπεζα που ήταν ο αδύναμος κρίκος μέχρι τώρα στο χρηματιστήριο. Και όσον αφορά τα κρατικά, τα ελληνικά ομόλογα, έχουμε μια αποκλιμάκωση στις αποδόσεις. Κινούνται αυτή τη στιγμή σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Το δεκαετές είναι στην περιοχή του 3%, ενώ το πενταετές έσπασε και το φράγμα του 2%. Και στο επίκεντρο του υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος, όπως ανέφερες, πέρα από τις τράπεζες, είναι και η ΔΕΗ. Ναι, και η ΔΕΗ καταγράφει άνοδο, βέβαια. Οι εκλογές, να σας πω κάτι, οι αγορές μάλλον, θεωρούν αυτή τη στιγμή είναι διπλώσιο ενθουσιασμός τους. Και προεκλογικός, επειδή βλέπουν να έρχεται να κοντεπρόωρες εκλογές. Δεν είναι ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο αυτό. Δηλαδή, όταν προκυρήσονται εκλογές, να έχουμε καλά νέα από τις αγορές. Έτσι δεν είναι, γιατί οι αγορές και οι εκλογές ισοδυναμούν με μια αστάθεια, με μια περίοδο έντασης στο εσωτερικό της χώρας. Επειδή είναι μικρή όμως η περίοδος, θα είναι ένας μήνας. Για σκεφτείτε να γίνονταν εκλογές στο τέλος τετραετίας που έλεγε ο κύριος Τσίπρας τον Οκτώβριο. Οικονομία, εκεί θα πάγωνε. Θα δημιουργούνταν άλλα προβλήματα. Ναι. Βλέπουν μια πολύ μικρή προεκλογική περίοδο τώρα. Βλέπουν το τέλος της αβεβαιότητας και βλέπουν να έρχεται μια κυβέρνηση η οποία έχει πολιτικές, οι οποίες είναι πιο φιλικές στο επιχειρήν και στις επενδύσεις. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Το σίγουρο θα συμφωνήσω πάντως, Μαρία. Είναι ότι το χειρότερο για τις αγορές θα ήταν να πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο. Να υπήρχαν περίπου 5 μήνες αστάθειας. Πολλοί ξέρουν ότι τα μολύβια των υπουργών και του κρατικού μηχανισμού θα ήταν κάτω. Το γεγονός ότι πάμε γρήγορα σε εκλογές δημιουργεί έτσι μια προοπτική για την επόμενη μέρα, όποια και αν είναι αυτή. Και όχι μόνο αυτό, θα υπήρχαν και εντάσεις με τους δανειστές. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, με όλο αυτό το πακέτο των παροχών, όχι μόνο του 2019 το φετινό και του 2020, όπου υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις και μιλάνε και για, ανοίγουν θέμα και κυρώσεων απέναντι στη χώρα μας, εκεί θα μπαίναμε σε μια άλλη περιπέτεια ενδεχομένως. Αυτός ο κίνδυνος φαίνεται ότι δεν υπάρχει πια. Σίγουρα οι δανειστές, σίγουρα η Κομισιόν θα έχει την έκθεση στις 5 Ιουνίου, όπου εκεί θα καταγράφονται οι παρατηρήσεις της. Και βγαίνει και στις Τράπεζες της Ελλάδος. Θα έχουμε πολλές εκθέσεις. Ελπίζω να μην έχουμε κόκκινες κάρτες, να μείνουμε στις κίτρινες. Θα έχουμε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με καθυστερήσεις, κυρίως και στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων. Βέβαια. Και των μεταρρυθμίσεων. Μάλιστα. Μαρία Βουργάνα, συνάδελφος από τα Νέα, την ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά. Επιστρέψαμε 15 λεπτά μετά τις 5 και θα ξεκινήσει η πολιτική μας συζήτηση. Καλεσμένος ο Κώστας Καραγκούνης, πρώην υφυπουργός και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Αιτώλου Αγρανίας. Εσείς δεν έχετε κανένα παράπονο από το δημοσίευμα του παραπολιτικού. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω γιατί πήγε παράπονο, είχε κάποιο παράπονο από το δημοσίευμα του. Όχι, είχαμε μια επεισοδιακή ζήτηση, αλλά ωραία είναι αυτά να ανάβουν τα αίματα. Εκλογές έχουμε. Και μάλιστα σε ισχυρές δόσεις. Νομίζω ότι θα είναι ούτως ή άλλως ισχυρή η δόση των εκλογών που θα έχουμε, ειδικά τις επόμενες εθνικές, γιατί αυτή η συντριβή που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο Τσίπρας, νομίζω ότι θα εξελιχθεί σε στρατηγική συντριβή, σε στρατηγική ήττα μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, διότι
είναι σαφές, είναι προφανές ότι η ΙΤΑ θα μεγαλώσει. Δηλαδή το εύρος της ΙΤΑ θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Θεωρείτε ότι στις εθνικές εκλογές θα είναι προφανώς, δηλαδή, μεγαλύτερη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ από τις ευρωεκλογές. Θα είναι. Παρότι και σωστά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα με αλαζονία. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και κρατάμε χαμηλούς τόνους. Χαμηλούς τόνους, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη, η εθνική ευθύνη που έχουμε για την επόμενη μέρα να θεραπεύσουμε. Όλα όσα υπέστη η χώρα σε όλους τους τομείς, είτε στην οικονομία, είτε στην παιδεία, είτε στην υγεία, είτε στα εθνικά θέματα, είτε στην ασφάλεια, που και εγώ προσωπικά δίνω έτσι μια ιδιαίτερη έμφαση, νομίζω συνολικά η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή όλοι αυτοί οι τομείς έχουν πάει πάρα πολύ πίσω, νομίζω είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη που έχουμε απέναντι στη χώρα να θεραπεύσουμε όλα αυτά τα οποία έγιναν τα τελευταία 4,5 χρόνια. Αν έβλεπε κανείς το φιλοκυβερνητικό τύπο, αλλά και τις δηλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ όλες τις προηγούμενες ημέρες, θα νόμιζε κανείς ότι την Κυριακή το βράδυ η Νέα Δημοκρατία θα οδηγηθεί σε αλλαγή αρχηγού. Όσο ειλικρινά μπορείτε να μου απαντήσετε, βλέποντας όλα αυτά τα δημοσιεύματα, και εσείς λέγατε μήπως κάτι παραπάνω ξέρουν και δεν περιμένατε αυτή τη διαφορά, αυτή την απόκληση. Κοιτάξτε, όσοι γυρνάμε στις επαρχίες μας, στις περιφέρειές μας, εγώ στο μεγαλύτερο νόμο της χώρας και είναι έτσι, έχει μια διαστρωμάτωση, έχουμε από ορεινά κέντρα μέχρι αστικά, ήταν σαφές ότι θα υπάρξει μεγάλη καταδίκη προς το ΣΥΡΙΖΑ και επιδοκιμασία προς τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και στην Νέα Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενε ότι θα είναι τόσο μεγάλο το εύρος της διαφοράς. Ήξερα ότι θα είναι αρκετά μεγάλο, αλλά νομίζω ότι αυτό που υπέστη ο Τσίπρας είναι πραγματικά μια συντριβή. Τώρα, πώς βγαίνανε όλοι αυτοί, βγήκε αυτή η παραφιλολογία ότι θα είναι κοντά τα ποσοστά ή ότι... Δεν διαβάζετε τον κύριο Αντώναρο. Εντάξει, σωστό. Σωστό. Όλα αυτά καταγράφονται και όλα έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα. Τι έχει πει ο καθένας. Ίσως αυτό έχει εξοργήσει ακόμα περισσότερο τον κόσμο πριν τις κάλπες και οδηγήθηκε σε αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ κοιτούσα τώρα λίγο παλιότερες δηλώσεις σας, ναι, όπου είχατε πει ότι το σημαντικό είναι η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία. Πάνω. Δηλαδή, όχι η διαφορά σας με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η αυτοδυναμία. Θεωρείτε πια ότι αυτό είναι το ζητούμενο στις προσεχείς εκλογές και όχι τόσο το πού θα είστε σε σχέση, ναι, με το κυβερνών κόμμα το σημερινό. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Και αν δεν την πετύχετε, τι συγκλήσεις μπορείτε να κάνετε, υπάρχουν περιθώρια συγκλήσεων, ας πούμε, με το κίνημα αλλαγής. Θα σας πω. Η Ελλάδα είναι γεωγραφικά ενώ μικρή χώρα, γιατί είναι πολύ μεγάλη χώρα μας, αλλά γεωγραφικά είναι μικρή χώρα, αλλά έχουμε τεράστια προβλήματα. Και οι ισχυρές κυβερνήσεις είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και πρέπει να υπάρχουν ισχυρές κυβερνήσεις, αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω το ποσοστό θα αγγίξει πραγματικά πολύ μεγάλα. Θα είναι το όριο, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το ορίσω, αλλά θα είναι πολύ μεγάλη διαφορά και θα πετύχουμε την αυτοδυναμία. Βεβαίως, ο Μητσοτάκης έχει πει ότι και αυτοδυναμία να πετύχουμε, θα ζητήσουμε ευρύτερες συγκλήσεις και σωστά το λέει. Γιατί είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα, θέλουμε συνενέσεις. Ποιος είναι ο προνομιακός σας συνομιλητής? Μπαίνει ένα κόμμα, δεν ξέρω τώρα αν το λογίζετε στα δεξιά σας, για παράδειγμα τον κύριο Βελόπουλο, αν είναι στην επόμενη Βουλή και έχει 6-7 βουλευτές, 8 θα μπορούσατε να συγκυβερνήσετε. Λοιπόν, εμείς θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας. Και το πρόγραμμά μας έχει πολύ συγκεκριμένες απόψεις και θα αναζητήσουμε συνενέσεις με πολιτικές δυνάμεις που συμφωνούν σε αυτό το κοινό. Yeah. Σε ένα ελάχιστο πλαίσιο και σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοιες συγκλήσεις ή μπορεί να έχουμε οποιασδήποτε συγκλήσεις με τον κύριο Βελόπουλο, αν αναφέρεστε στον κύριο Βελόπουλο. Βεβαίως, όλα αυτά τα αποφασίσει ο λαός. Εγώ θα μείνω στο πρόγραμμα, εγώ θα μείνω στις προτάσεις μας, στις θέσεις μας, στο πρόγραμμά μας που είναι συγκεκριμένο. Όσοι συμφωνούν σε αυτό το πρόγραμμα, νομίζω ότι μπορούν να βρεθούν συγκλήσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Δεν έχει βρεθεί ακόμα κάποια σύγκληση, δηλαδή δεν είστε κάπου πιο κοντά? Αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Αυτό θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα των εθνικών εκλογών. Θα δούμε τα αποτελέσματα. Θα δούμε πού θα βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, τι ποσοστό θα έχει, αν θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση, που εγώ πιστεύω ότι θα είναι αυτοδύναμη. Και από εκεί και πέρα θα αναζητήσουμε ευρύτερες συνενέσεις και συγκλήσεις. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, υπάρχουν και κάποια δεδομένα με τα οποία οδηγούμαστε στις κάλπες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρο και το έχει διαμηνήσει και ο Πρωθυπουργός ότι θα παραμείνει. Ο ίδιος λέει ότι θα παραμείνει στη στρατηγική της ανακούφισης των ασθενέστερων στρωμάτων. Εσείς λέτε στην επιδοματική πολιτική, την προεκλογική, τις προεκλογικές παροχές και όλα αυτά. Εσείς θα έχετε να προτείνετε κάτι νέο, διότι είναι ένα ζητούμενο σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της κάλπης, η ανακούφιση των πολιτών και το να μπει η χώρα επιτέλους σε αναπτυξιακή τροχιά πραγματική, που θα έχει αντίκτυπο στην τσέπη του Έλληνα, νομίζω είναι βασικό ζητούμενο και για εσάς.
θα προχωρήσετε στην ανάδειξη ενός τέτοιου είδους προγράμματος. Ή θα παραμείνετε πιστοί και θα λέτε ότι θα δούμε τι θα κάνουμε, ξέρετε, σε αυτή τη λογική που παραμένει ο κ. Μητσοτάκης. Μου έκανε εντύπωση το διάγγελμα του κ. Τσίπρα χθες. Ναι. Γιατί στην ουσία, σε αυτά που έλεγε μέχρι πριν τις ευρωεκλογές, δεν άλλαξε ούτε γραμμή ως διακύβευμα ναι. που θα πορευθεί στις επόμενες εκλογές. Έχει χάσει λοιπόν με 10 μονάδες. Έχει υποστεί τη χειρότερη ήττα που μπορεί να υποστεί ένα κόμμα. Εμείς, ο Μητσοτάκης έχει πετύχει τη μεγαλύτερη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ δεν λέω να πει, δεν ξέρω πώς το ερμηνεύει όλο αυτό το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, να πει ότι έστω έλαβε το μήνυμα. Έστω κάτι να ακούσω από τον Πρωθυπουργό για αυτό που έγινε. Όχι μόνο αυτό δεν έκανε, αλλά παρέμεινε και στο ίδιο διακύβευμα που είχε μέχρι πριν τις ευρωεκλογές. Μα με αυτό το διακύβευμα και με αυτά που έλεγες ότι αυτή είναι υπέρ των πολλών και εμείς είμαστε μόνο υπέρ των ελίτ και των λίγων και των εκλεκτών. Η πολιτική του Τσίπρα είναι πολιτική ταξική. Έχει να κάνει μια πολιτική που αφορά μόνο λίγους φίλους. Είναι πολύ συγκεκριμένη η πολιτική που ακολούθησε, ειδικά στην οικονομία. Διέλυσε τη μεσαία τάξη. Έλεγε ο Τσακαλώτος ότι υποφορολογείται η μεσαία τάξη. Διέλυσε πραγματικά ολόκληρους κλάδους με αυτή την υπερφορολόγηση, με αυτές τις ασφαλιστικές φορές, με το κλείσιμο των τραπεζών. Να μην τα επαναλάβω, τα ξέρει ο κόσμος. Είναι λοιπόν ήταν μια ταξική πολιτική, την οποία απέρριψε ο κόσμος. Και μου έκανε εντύπωση πραγματικά ότι ο κύριος Τσίπρας. Θετικό αυτό το σχόλιο ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι κάνει ταξική πολιτική. Αυτό λέει ότι ναι, κάνει. Ναι, ναι, η ταξική πολιτική όμως υπέρ λίγων, όχι υπέρ των πολλών. Γιατί όταν έχει διαλύσει τη μεσαία τάξη, που αφορά εκατομμύρια κόσμο, είναι υπέρ λίγων. Είναι μια πολιτική που κάνει πολύ συγκεκριμένη, λίγων και εκλεκτών. Όχι, εμείς θέλουμε να. Η απάντηση σε αυτό το δίλημα ποιο είναι. Εμείς θέλουμε πολιτική για όλους τους Έλληνες. Ούτε ναι. για τους λίγους, ούτε για τους εκλεκτούς, ούτε για τους πολλούς. Δεν ξέρω πώς ερμηνεύει τους πολλούς. Για όλους τους Έλληνες. Εκεί που υπάρχει ανάγκη μεγάλη. Με το επίδομα αλληλεγγύης, εμείς είχαμε το επίδομα αυτό το οποίο το έχουν, γιατί ήταν μια επιδημοτική πολιτική, εμείς είχαμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γιατί χρειάζονται ανακούφιση οι ευαίσθητες ομάδες. Θα το κάνουμε πράξη. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να ανακουφίσουμε και τη μεσαία τάξη, η οποία είναι η αγελάδα της οικονομίας, υπό μία έννοια εντός αγωγικών, που παράγει το γάλα. Εδώ τι γίνεται, εδώ χτυπήσανε την αγελάδα, πραγματικά τη στερέψανε και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δεν είναι τυχαίο. Εγώ το λέω πάρα πολλές φορές ότι το ΑΕΠ της χώρας το 2014 ήταν 185,6 δισεκατομμύρια ευρώ και βρεθήκαμε στο τέλος του 2018 να κλείσει με 183 δισεκατομμύρια ευρώ. Βάλτε τα μέτρα, βάλτε τους περιορισμούς, βάλτε το μαξιλάρι των 5,5 δις που έπρεπε να έχουν στην άκρη για να κάνουν αυτή την πολιτική, για να πετύχουν να καλύψουν τους δημοσιονομικούς στόχους. Η Ελλάδα φτώχινε. Οι Έλληνες φτώχυναν τα τελευταία 4,5 χρόνια. Αποδεδειγμένα. Αποκλείσατε κάποια μέτρα. Λοιπόν, εντάξει, μπορούμε να κάνουμε. Ωραία, ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάντως, το 2015 ποιος έλεγε, ποιος μίλαγε για νέα μέτρα. Κυβερνήσατε και εσείς για δύο χρόνια. Ποιος έλεγε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τα πούμε. Ίσως η διακυβέρνησή σας ήταν και αυτή. Αλλά ξέρετε κάτι. Εγώ είδα το 2019. Εγώ το 2019 να επαναφέρω μέτρα. Δεν μπαίνω ούτε στον παρελθοντολογία. Όχι. Φτώχεινε περισσότερο ή λιγότερο. 101, 110 ή 90 ο άλλος. Ερχόμαστε το 2019. Σωστά. Ερχόμαστε το 2019. Για να πούμε ότι επαναφέρουμε μέτρα που ήσχαν από το 2014. Μα αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος, γι' αυτό μαύρισε το Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι χάσαμε 4,5 χρόνια. Γιατί ναι, αυτό που ζούμε τώρα υπήρχε το 2014, βεβαίως σε τελείως διαφορετικές συνθήκες. Αλλά περιμέναμε μετά από 4,5 χρόνια το ΑΕΠ να μην είναι 183 δις που σας είπα πριν, να είναι 200 δις, όπως προβλέπανε όλοι οι δανειστές. Οι τότε δανειστές. Λοιπόν, η οικονομία περιμένω όλοι θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Σε όλα τα επίπεδα. Και για τις συντάξεις, και για τους μισθούς, και για τις θέσεις εργασίας. Λοιπόν, αυτά δεν έγιναν. Mm-hmm. Αφήνω βέβαια τα υπόλοιπα, ή τα εθνικά θέματα, αφήνω το ζήτημα της ασφάλειας που και αυτά επηρεάζουν. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Καραγκούνη, επειδή είστε και δικηγόρος. Ναι. Η κυβέρνηση αυτή δικαιούται να οδηγεί στη χώρα σε εκλογές. Πρέπει να πάμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που θα παραιτηθεί το σωστό, το συνταγματικά είναι να αναλάβει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση να διεξάγει τις εκλογές. Δεν υπάρχει κάποιο εθνικό θέμα, δεν υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Κάποιοι λένε, μου λέγε σήμερα στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών ο κ. Μανιτάκης, πολύ έγκριτος καθηγητής θεματικού δικαίου, ότι είναι και θέμα του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου. Προφανώς. Δεν ξέρω να το επιβάλλει, να το επισημάνει ότι πρέπει να το διασφαλίσει. Να το διασφαλίσει, πρέπει να πάμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση και με υπηρεσιακό πρωθυπουργό για να πραγματοποιήσει τις εθνικές εκλογές. Το σωστό νομικά και συνταγματικά είναι να γίνει αυτό. Εφόσον δεν υπάρχει επίκληση κάποιου σπουδαίου λόγου, εθνικού λόγου. Αλλά τη δυσαρμονία. Αλλά τη δυσαρμονία, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν μας είπε κάποιο λόγο ο κύριος Τσίπρας στο διάγγελμά του. Οφείλει να πάει λοιπόν με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Εμείς δεν λέμε τι πρέπει να γίνει, τι δεν πρέπει να γίνει.
και τι πρέπει να κάνει ο κ. Παυλόπουλος, δεν πρέπει να κάνει. Πρέπει να γίνει αυτό που λέει το Σύνταγμα. Το γράμμα του νόμου, νομίζω. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βουλευτής και εκ νέου υποψήφιος στην Ετελοακαρνανία, μεγάλος και δύσκολος νομός. Πρώην υφυπουργός και αναπληρωτής ομοιάρχης δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Και εσείς καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, κύριε Καραγκούνη. Λοιπόν, να μείνουμε στο κομμάτι αυτό των ευρωεκλογών και να πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες χώρες, καθώς απώλειες για τα δύο μεγάλα παραδοσιακά κόμματα του Ευρωκοινοβουλίου, ενίσχυση των ευρωσκεπτικιστών και ακροδεξιών δυνάμεων, τα οποία όμως δεν σάρωσαν. Έκπληξη ήταν η άνοδος των φιλελεύθερων και των πράσινων στις εκλογές της 26ης Μαΐου, στις οποίες η συμμετοχή έφτασε σε υψηλό ποσοστό 20ετίας. Περισσότερα θα μας πει η Ιουλία Βελισσαράτου από την αίθουσα σύνταξης. Ιουλία, καλησπέρα και πάλι. Και αυτό πιστώνεται και στην εκστρατεία του Ευρωκοινοβουλίου, που πραγματικά ήταν από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια. Με το αυτή τη φορά ψηφίζω, φαίνεται πως λειτουργήσε αυτό. Και πράγματι είχαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, 52% έναντι 42% στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό τώρα λειτουργήσε σε δύο όψεις. Από τη μία είχαμε ενίσχυση των ακροδεξιών κομμάτων, αλλά όχι όμως τέτοια που να μπορούν να παίξουν ρυθμιστικό ρόλο στην δημιουργία ομάδων στο Ευρωκοινοβούλιο και να ουσιαστικά να ρυθμίσουν τις εξελίξεις. Από την άλλη έχουμε την εμφάνιση των πρασίνων, οι οποίοι πραγματικά αποτελούν μια έκπληξη και μια έκπληξη που δεν προέβλεψαν δημοσκοπήσεις. Παρότι παραδοσιακά έτσι, οι πράσινοι στις ευρωεκλογές. Ναι. Είχαν καλά νούμερα. Είχαν καλά νούμερα, αλλά τα διπλασίασαν. Δηλαδή, χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι πράσινοι στη Γερμανία σχεδόν διπλασίασαν το ποσοστό τους στο 20,7 από 10,7 το 2014. Στη Γερμανία έχουν παράδοση. Αν θυμάμαι καλά, είχαν συγκυβερνήσει και με τον κύριο Σρέντερ πριν από κάμποσα χρόνια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι αποτελεί πλέον καταλυτικό παράγοντα το θέμα της οικολογίας, καθώς πρόκειται για την ίδια μας τη ζωή. Για αυτούς. Και έχουν τα πυρηνικά στη Γερμανία. Πρώτο θέμα, τι ήταν τα πυρηνικά πολύ. Ακριβώς. Κατεβαίνουν πολλές φορές οι διαδηλώσεις. Αυτό το θέμα λοιπόν αποτελεί πλέον για αυτά τα κόμματα θέμα ζωής και θανάτου, καθώς ο πλανήτης κινδυνεύει. Και φαίνεται ότι όλο αυτό το κίνημα το οποίο έγινε και με τη Μικρούλα, αν θυμάστε τη 14χρονη, την Γκρέτα Θάνμπεργκ, η οποία ήταν και η βιτρίνα όλου αυτού της εκστρατείας για την πράσινη ανάπτυξη και συσπήρωση όλων των κομμάτων. Το αστεράκι από τη Σουηδία. Και στη Γερμανία και στη Σκανδιναβία, που και στη Σκανδιναβία είχαμε πρόβλημα με τα ακροδεξιά κόμματα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε μία φθήνουσα πορεία και μία αύξηση των πράσινων κομμάτων. Και βέβαια, έχουμε και κάτι άλλο, το οποίο φαίνεται δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Πρωτότυπες και επαναφορές στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως τον Μπερλουσκόνη, ο οποίος επανακάμπτει, έρχεται ξανά στο Κοινοβούλιο με το δικό του κόμμα, Αϊθαλής. Και βέβαια ο Γάιος Ιούλιος Κέσσαρας, που είναι το δυσέγγωνο του Μουσολίνη. Λοιπόν, ο Γάιος Ιούλιος Κέσσαρας, λοιπόν, ο δυσέγγωνος του δικτάτορα, είναι 51 ετών, πρώην αξιωματικός του ναυτικού, αποφάσισε να κατέβει στην πολιτική δηλώνοντας ότι είναι υπέρμαχος της πολιτικής του Ντούτσε. Μάλιστα, πρόσφατα έδωσε και συνέντευξη στους Times, λέγοντας ότι συμμερίζεται όλα τα ακροδεξιά κόμματα, αφού θεωρεί επιτακτική την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας. Και πρέπει να σας πω ότι είναι ο τρίτος απόγονος της οικογένειας Μουσολίνη που κατεβαίνει στην πολιτική, γιατί πρώτα είχαν κατέβει οι εγγονές του δικτάτορα, Ρακέλε και Αλεσάνδρα Μουσολίνη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν έχουμε μόνο εμείς πρωτοτυπίες, έχουν και σε άλλες χώρες. Δυσάρεστες. Μάλιστα. Ιουλία Βελισσαράτου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και εγώ συγκινήθηκα που ξανά είδα τον Μπερλουσκόνη να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, δεν ξέρω για σένα. Είδες την ταινία που γυρίστηκε? Όχι, δεν την είδα. Δεν είχα αυτή τη χαρά, θα το επιδιώξω όμως. Κανονίσουμε να πάμε όλοι μαζί να τη δούμε. Εγώ δεν την ξαναβλέπω, την είδα πέρσι. Α, την είδες. Εντάξει. Αλλά είναι ωραία. Ωραία, κανόνες να έρθουμε σπίτι, ότι μας βάλει σε DVD. Εντάξει. Λοιπόν. Τουλάχιστον. Δεν το συμπάθησε ο Μπερλουσκόνη σε πολιτικά? Εντάξει, δεν είναι το στοιχείο, αλλά εντάξει. Όχι, δεν μου αρέσει και η Μίλαν. Δεν σου άρεσε η Μιλάν. Γι' αυτό, αυτό είναι. Όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όλα τα υπόλοιπα που το χαρακτήριζαν σου άρεσαν. Τα μπούγκα, μπούγκα, όλοι τα ζηλεύανε. Λοιπόν. Παραμένουμε στα της Ευρώπης. Τώρα το κυβερνών κόμμα του Φίντες, του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, του Βίκτορ Ορμπάν, κατήγαγε σαρωτική νίκη στις σημερινές ευρωεκλογές, τις οποίες εξασφάλισε το 52,3%. Με αέρα του απόλυτου νικητή μίλησε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ιταλίας, Μάτεο Σαλβίνη. Οι κύριοι διεκδικητές της Προεδρίας της Κομισιόν πάντως αποκλείουν κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τους ακροδεξίους. Ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ της Αναστασίας Μπαλέστροβα. Σάρωσε στην Ουγγαρία το κυβερνών κόμμα Φιντές, το οποίο κέρδισε το 52,33% της ψήφου στις ευρωεκλογές. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε πως θα συνεργαστεί με όσους Ευρωπαίους στηρίζουν την πάυση της μετανάστευσης.
Η εκλογική νίκη σημαίνει πως οι Ούγγροι μας ανέθεσαν τρία καθήκοντα. Κυρίως να σταματήσουμε τη μετανάστευση σε όλη την Ευρώπη. Μας ανέθεσαν το καθήκον να υπερασπιστούμε την Ευρώπη των Εθνών και να προστατέψουμε τον χριστιανικό πολιτισμό της Ευρώπης. Νίκη για την ακροδεξιά και στην Ιταλία, όπου η Λέγκα του Βορρά του Ματέο Σαλβίνι κέρδισε με διπλάσια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, το επίσης λαϊκίστικο κίνημα των Πέντε Αστέρων. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες μας. Οι πανηγυρισμοί δεν θα κρατήσουν για πολύ. Είναι η ώρα της ευθύνης. Ο Σαλβίνι είπε πως η νίκη του κόμματός του είναι ένα μόνο μέρος της αλλαγής που αναμένεται να επέλθει στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο η Λέγκα που έχει την πρωτιά στην Ιταλία. Στη Γαλλία ήλθε πρώτη η Μαρίν Λεπέν. Στη Μεγάλη Βρετανία είναι πρώτος ο Νάιτζελ Φάραντζ. Οπότε έχουμε την Ιταλία, τη Γαλλία και την Αγγλία. Είναι σημάδια μιας Ευρώπης που αλλάζει. Σαλβίνι και Όρμπαν δεν επιβεβαίωσαν, αλλά ούτε και διέψευσαν τις φήμες περί συνεργασίας τους μετά τις ευρωεκλογές. Προς το παρόν, η συμμετοχή του κόμματος του Ούγγρου Πρωθυπουργού στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει ανασταλεί και όλα δείχνουν πως η ρήξη ίσως να μην αργήσει να έλθει. Συνολικά, οι εκλογές έφεραν απώλειες για τα δύο μεγάλα παραδοσιακά κόμματα του Ευρωκοινοβουλίου, ενίσχυση των ακροδεξιών και των ευρωσκεπτικιστών, αλλά και των πρασίνων και των φιλελευθέρων. Οι φετινές εκλογές κατέγραψαν και ρεκόρ συμμετοχής που έφτασε στο 51%. Παρά τους πανηγυρισμούς σε Ιταλία, Ουγγαρία και Γαλλία, την πλειοψηφία στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρούν τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα. Σύμφωνα με τα καταμετρημένα έως τις 4 η ώρα της Δευτέρας αποτελέσματα, το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κερδίζει 180 έδρες, οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες 146, οι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες 109 και οι Πράσινοι 69 έδρες. 112 έδρες λαμβάνουν μαζί τα ακροδεξιά κόμματα της Λεπέν και του Φάραντζ. Απαντώντας σε ερώτηση για τα αποτελέσματα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μαργαρίτης Χινάς ήταν κατηγορηματικός πως νικητές στις εκλογές είναι οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις. Όχι, οι λαϊκιστές δεν κέρδισαν. Αντίθετα με τις προφητείες των καταστροφολόγων, οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις ήταν οι κερδισμένες της ημέρας. Εκείνοι που κέρδισαν τις εκλογές είναι αυτοί που θέλουν να εργαστούν εντός και για την Ευρώπη, όχι εκείνοι που θέλουν να την καταστρέψουν. Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το βράδυ της Δευτέρας, ενώ την Τρίτη θα συνέλθει η Σύνοδος Κορυφής των 28 για την έναρξη της διαδικασίας ονοματολογίας για την κάλυψη των κορυφαίων θέσεων στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι δύο κορυφαίοι υποψήφοι για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, και ο πρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών, Φρανς Τίμερμανς, απέκλεισαν κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τους ακροδεξιούς. Λοιπόν, αυτά και από την δυσάρεστη εκδοχή των ευρωπαϊκών αποτελεσμάτων, τα όσα έγιναν στην Ουγγαρία και την Ιταλία. Ερχόμαστε στα δικά μας για να αποδεχτούμε τη συνάδελφο Μάρνη Παπαμαρθαίου, συντάκτρια για θέματα παιδείας στην εφημερίδα Τα Νέα. Γιατί έχουμε, Μάρνη μου, πανελλαδικές, έτσι, και φέτος θα συμπέσουν με την προεκλογική περίοδο. Ακριβώς. Θα έχουμε φέτος μία περίοδο στην οποία θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις με άλλη κυβέρνηση και ενδεχομένως θα καταλήξουν με άλλη. Οι ίδιες οι πανελλαδικές, βέβαια, για τη μεγαλύτερη κατηγορία των υποψηφίων τελειώνουν στις 18 του Ιουνίου. Αλλά έχουμε μετά συνεχόμενες εξεταστικές διαδικασίες, τα ειδικά μαθήματα κλπ. Τα οποία θα πάνε στις αρχές Ιουλίου. Που σημαίνει ότι όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή την περίοδο, είναι προφανές ότι το μάτι των επιστημονικών ενώσεων θα βρίσκεται ακριβώς πάνω στις επιλογές των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Τα οποία μέλη ακόμα δεν έχουν συγκροτηθεί. Αυτή την περίοδο ορίζονται και προφανώς και πρέπει ο Υπουργός Παιδείας τώρα να κάνει μια πολύ προσεκτική επιλογή ανθρώπων που δεν θα κάνουν επιστημονικά λάθη και δεν θα δώσουν κανένα λόγο για να υπάρξει μια ένταση στον χώρο της παιδείας. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό όμως, νομίζω, και το οποίο συζητάει ο κόσμος από το πρωί, τηλεφωνώντας στα φροντιστήρια, στα σχολεία κλπ. Και προβληματιζόμενος, είναι αν θα εφαρμοστεί τελικά σε μία αλλαγή της κυβέρνησης το νέο εξεταστικό σύστημα, το οποίο έχει εξαγγείλει, το ξέρουμε, ο Υπουργός Παιδείας, το έχει ψηφίσει και κανονικά από το Σεπτέμβριο αρχίζει κάτι τελείως καινούριο. Το οποίο δεν είναι προφανές ότι είναι στην ίδια λογική με την επόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή, αν η επόμενη κυβέρνηση είναι Νέα Δημοκρατία, ναι, δεν είναι. Το ρεπορτάζ λοιπόν σε αυτό την λέει ότι. Την αντίθεση τη η Νέα Δημοκρατία και μέσω τη αρμόδια του Την έχει εκφράσει, πράγματι. Ναι. Στο θέμα των πανεπιστημίων και τη συγχωνεύση με τα ΤΕΙ δεν μπορεί να γίνει τίποτα από ό,τι φαίνεται. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί δεν μπορεί. Ενώ έχουν ήδη γίνει όλα τα ΤΕΙ πανεπιστήμια, να αλλάξει αυτή η πορεία η οποία έχει ανατρέψει όλο το χώρο τη εκπαίδευση. Όπως λέει λοιπόν το ρεπορτάζ από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, την επόμενη χρονιά, εφόσον γίνει κυβέρνηση, με το νέο εξεταστικό σύστημα δεν θα γίνει καμία αλλαγή. Τα παιδιά λοιπόν που είναι τώρα, που θα πάνε του χρόνου τρίτη λυκείου,
και θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις το 2020, θα πρέπει να ξέρουν ότι το σύστημα ψηφίστηκε από τον κύριο Κώστα Γαβρόλου θα εφαρμοστεί κανονικά. Δηλαδή θα εφαρμοστεί και η κοινωνιολογία ως μάθημα που αντικατέστησε τα λατινικά, άρα συνεχίζουν να προετοιμάζονται στην κοινωνιολογία όσοι έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζονται σε αυτό το μάθημα. Και επίσης όλες οι άλλες αλλαγές που έχουν γίνει αυτή τη χρονιά και έχουν δεσμευτεί δεν θα αλλάξουν. Για τα επόμενα χρόνια τώρα δεν ξέρω, θα δούμε, θα το συζητήσουμε με τον επόμενο υπουργό παιδείας, όποιος και αν είναι. Η παιδεία θα βιώσει λίγο αυτά που έχει κάνει ο κ. Γαβρόγλου, ο οποίος, όπως είπε, δεν θα είναι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές. Είναι και ένα δείγμα ενσυναίσθησης, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να δούμε. Μάρη Παπαμαρθέου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις όποιες όμως αλλαγές πρόλαβε να τις κάνει στο παραπέντε. Ναι, αφήνει και αυτό το δικό του αποτύπωμα. Αυτό είναι το. Ναι, ειδικά το κομμάτι των συγχωνεύσεων και τη μετατροπή των ΤΕΗ σε ΑΗ. Μάρη Παπαμαρθέου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, το αποτέλεσμα για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν απογοητευτικό. Πάμε να δούμε όμως πόσο καταλυτικό ρόλο έπαιξε η Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και η τραγωδία στο ΜΑΤ τον περασμένο Ιούλιο με τους 102 νεκρούς. Στο βίντεο που ακολουθεί και έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης Γκάτσιος. Σε μαύρη τρύπα για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, μετατράπηκαν τα εκλογικά ποσοστά στους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καθαρά δεύτερο κόμμα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Δυτική Μακεδονία, όπου, όπως φαίνεται, η Συμφωνία των Πρεσπών διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην απόφαση των ψηφοφόρων. Οι μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφονται σε νομούς όπως ο Εύρος, οι Σέρες, η Καστοριά, η Πιερία, το Κιλκής και η Χαλκιδική. Χαρακτηριστικά είναι τα εξής παραδείγματα. Στον Εύρο, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 20,5% έναντι 31,9% που είχε λάβει το Σεπτέμβριο του 2015. Στη Ροδόπη, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 14,3% έναντι 39,4% που είχε λάβει το Σεπτέμβριο του 2015. Στην Ξάνθη, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 19,6% έναντι 49,6% που είχε λάβει το Σεπτέμβριο του 2015. Στη Δράμα, συγκεντρώνει 17,7% έναντι 29,7% που είχε λάβει το Σεπτέμβριο του 2015. Στην Καβάλα συγκεντρώνει 18,2% έναντι 32,4%. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 21,7% έναντι 35,8%. Στη Βήτα Θεσσαλονίκης ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 17,8% έναντι 32,9%. Στις Σέρες ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 18,1% έναντι 29,1%. Στη Χαλκιδική, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 18,9% έναντι 32,9%. Στο Κιλκής, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 18,8% έναντι 30,9%. Στην Πέλα, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 19,9% έναντι 33,3%. Στην Ημαθία, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 20,3% έναντι 34,3%. Στην Πιερία συγκεντρώνει 18% έναντι 32,4%. Στην Φλόρινα συγκεντρώνει 27% έναντι 37,8%. Στην Κοζάνη συγκεντρώνει 23,4% έναντι 33,9%. Στην Καστοριά συγκεντρώνει 21,2% έναντι 29%. Και στα Γρεβενά συγκεντρώνει 23,8% έναντι 34,5%. Η άτακτη υποχώρηση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνεται και στις περιφερειακές εκλογές, με δύο να είναι οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά στην Ανατολική Αττική και η δεύτερη στη Δυτική Αττική. Στις περιοχές δηλαδή που επλήγησαν από τις φωνικές πυρκαγιές και πλημμύρες του 2017 και του 2018. Συγκεκριμένα, στο Μαραθώνα ο Γιώργος Πατούλης συγκεντρώνει 45,48%, ο Γιάννης Γουρός 18,44% και η Ρένα Δούρου 13,22%. Στη Μάντρα, ο Γιώργος Πατούλης συγκεντρώνει 48,85% και η Ρένα Δούρου 18%. Στη Ραφίνα, ο Γιώργος Πατούλης συγκεντρώνει 43,04%, ο Γιάννης Γουρός 18,6% και η Ρένα Δούρου 16,51%.
Λοιπόν, αυτά και από τα αποτελέσματα των εκλογών. Μια μεγαλύτερη ανάλυση, μάλλον, των αποτελεσμάτων των εκλογών. Σε ειδικές περιοχές. Σε ειδικές περιοχές και τι επηρέασε την κάθε περίπτωση, την κάθε κάλπη. Πάμε όμως εμείς, επειδή έχουμε, για να μην ξεχνιόμαστε, εθνικές εκλογές, είτε στις 23 Ιουνίου, είτε στις 30 ή στις 7 Ιουλίου, να συνομιλήσουμε με τον υποψήφιο βουλευτή του κινήματος Αλλαγή στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Σπύρο Καρανικόλα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Η ιδιότητα του αναπληρωτή παραμένει. Ναι, προς το παρόν παραμένει. Μέχρι νεωτέρας. Αναπληρωτή γραμματέα. Αναπληρωτή εκπρόσωπος τύπου. Τύπου του κινήματος Αλλαγής. Λοιπόν, κύριε Καρανικόλα, δεν ήταν το αποτέλεσμα τόσο όπως θα περιμέναμε. Δηλαδή δεν φτάσατε το διπλάσιο, είσαστε τρίτη δύναμη. Πράγματι, νομίζω ότι ήταν κοινός τόπος το γεγονός ότι άπαντες χάρηκαν για την τρίτη θέση σας, αφού δεν την πήρε η Χρυσή Αυγή. Ωστόσο, και εσείς δεν ικανοποιήσατε το αίτημα των στελεχών σας, αλλά και τις δικές σας προσδοκίες για να είστε στο διψήφιο ποσοστό. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά για να δούμε ποια είναι η πραγματική εικόνα σε αυτό που περιγράφεται. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Χτες οι πολίτες, μετά το διάγγελμα του κυρίου Τσίπρα πριν τις εκλογές που είπε «Δώστε μου ψήφο εμπιστοσύνης», οι πολίτες του έστειλαν ένα ηχηρότατο μήνυμα αποδοκιμασίας και του είπανε «Κατ' ουσίαν πήγαινε σπίτι σου». Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλαν χθες οι Έλληνες στον κύριο Τσίπρα και την παρέα του, γιατί πλέον οι πολίτες δεν πιστεύουν ούτε μία λέξη από αυτά που έχει πει όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο κύριος Τσίπρας. Και το κυριότερο, δεν μάζησαν το κουτόχορτο που νόμιζε ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του ότι θα μασίσουν οι πολίτες εν όψη των εκλογών, όταν τους έλεγε και τους έταζε ότι θα τους μοιράσει χρήματα, όταν πήγε στους συνταξιούχους και τους είπε «Θα σας δώσω τη 13η σύνταξη» και δύο μέρες πριν τις εκλογές οι άνθρωποι συνταξιούχοι όταν πήγαν στο ATM τελικά βρήκανε 50% ευρώ. Ωστόσο, όλα αυτά λοιπόν, όλη αυτή η εικόνα είναι η εικόνα της αποδοκιμασίας της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα και γι' αυτό φτάνουμε και στις εθνικές εκλογές. Ωστόσο δεν είναι και η επιδοκιμασία της πολιτικής δικής σας. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο. Θέλω να πω ότι εσείς τι ζητήσατε. Ζητήσατε να μην στηρίξει ο κόσμος τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο βλέπουμε ότι πλέον δημιουργείται και πάλι ξεκάθαρα και σαφέστατα ένα νέο δίπολο, θυμίζοντας το παλιό της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ. Προσέξτε. Αλλά τη θέση του Πασόκ δεν έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το έτερο δίπολο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η νέα δεξιά στη χώρα. Από τη μία έχουμε την κλασική, δεξιά. Ακούστε, κύριε Οδόπουλε, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και να με ρωτήσετε. Από τη μία έχουμε την κλασική δεξιά του κύριου Γιάκου Μητσοτάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα που εκφράζει τη νέα δεξιά γιατί έχει εφαρμόσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα ακραία νεοφιλέθερες πολιτικές, έχει χρησιμοποιήσει πολιτικές οι οποίες εφάρμοζε κακιά δεξιά, όπως για παράδειγμα η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, η εργαλειοποίηση και η στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων, θυμάστε τι είχε γίνει το Βρώμικο 89 και όλα αυτά τα οποία εφαρμόζει ο κύριος Τσίπρας. Άρα λοιπόν για εμάς, και αυτό είναι το θλιβερό κατάντημα της πρώτης φοράς αριστερά του κύριου Τσίπρα, ότι από πρώτη φορά αριστερά κατήντηση να είναι η νέα άρα, σύγχρονη δεξιά. Για να πιάσω τη σκέψη σας, για να πω όμως τέλεια τη σκέψη. Και μία κουβέντα για το δικό μας αποτέλεσμα. Δύο δεξιές, του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος χώρος για εσάς. Το 7,5% να έχουν γίνει όλα αυτά που εσείς περιγράφετε. Προφανώς δεν με είναι. Το ΣΥΡΙΖΑ να χάνει τόσες πολλές μονάδες. Πώς λέτε ότι μιλούν τα γεγονότα από μόνοι σας? Προφανώς το 7,5% δεν εκφράζει το σύνολο των προοδευτικών πολιτών στη χώρα, γιατί αλίμονο αν το 7,5% που έχουμε εμείς είναι το κομμάτι της πλειοψηφίας των προοδευτικών πολιτών. Όμως πρέπει να σας πω και να απαντήσω και στο ερώτημα και των δυο σας. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα μας. Για δύο λόγους. Θα σας θυμίσω και εσείς, κύριε Παδόπουλε, τα έχετε παρακολουθήσει και πολύ στενά, το ξέρετε, θα το επιβεβαιώσετε που θα σας πω, ότι το σχεδόν 8% που πήραμε τώρα έχει μία αύξηση, σημαίνει μία αύξηση των δυνάμεων του κινήματος αλλαγής για τον απλούστατο λόγο. Στις προηγούμενες ευρωεκλογές είχαμε πάρει 8% όταν όμως το ΠΑΣΟΚ ήταν σε ελεύθερη πτώση. Ξεκινήσαμε από το 12%, πήγαμε στο 8% για να καταλήξουμε στις εθνικές εκλογές του 2015 στο 6%. Αλλά ήταν άρα, σε λοιπόν, ήταν σε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν που το γεγονός ότι σήμερα. Τώρα είναι 4 συμφωνώ, χρόνια στην αλλά όταν σήμερα βρισκόμαστε σε μία έστω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες αύξηση των δυνάμεων του κίνηματος αλλαγής, αυτό σημαίνει ότι το κίνημα αλλαγής πήρε δυνάμεις, πρόσθεσε δυνάμεις, δεν έχασε πάντως δυνάμεις. Και το δεύτερο που θέλω να πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό για εμάς, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, εμείς στον προεκλογικό μας αγώνα και αντίθετα
από την πολιτική της πόλωσης, του βαθύ διχαστικού λόγου που επιδίωξε ο Τσίπρας, θυμάστε, προημερών στη Βουλή, τι εικόνες ζήσαμε με τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα να αντιπαρατίθεται σε ένα πρωτοφανές για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα θλιβερό κατάντημα, το έχω ονομάσει εγώ. Και παρόλο αυτό το διχαστικό κλίμα και τη βαθιά πολιτική ρητορική, το κίνημα αλλαγής και κράτησε την τρίτη θέση και το κυριότερο, εκτόπισε από την τρίτη θέση τους νεοφασίστες της Χρυσής Αυγής, αποτελώντας πλέον έναν φραγμό για την άνοδο της ακροδεξιάς, το κίνημα αλλαγής. Και αυτό πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδόπουλε, και θέλω να πω και σε όλους σας, είμαστε υπερήφανοι. Γιατί όταν οι δημοσκοπήσεις και κλείνω, παρουσιάζανε ένα ντέρμπι που όλοι ξέραμε ότι δεν είναι ντέρμπι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Τσίπρας κατάφερε με όλη αυτή την πολιτική, την τυχοδιοκτική του πολιτική, να επαναφέρει στο προσκήνιο ποιον? Τη συντηρητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη δηλαδή που ευθύνεται κατά τα μέγιστα για τη χωροκοπία της χώρας. Ο Τσίπρας κατάφερε να είναι ο πολιτικός χορηγός για την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και σε αυτό έχει ευθύνη ο ίδιος. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι εμείς καταφέραμε και να διατηρηθούμε και να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας και να αποτελούμε πλέον την τρίτη πολιτική δύναμη που για εμάς θεωρούμε ότι είμαστε ο μόνος δρόμος για την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας, πιστέψτε με ότι είναι ένα μήνυμα το οποίο θα ενισχυθεί μέχρι τις εθνικές εκλογές και το κίνημα αλλαγής, όπως έχουμε από την πρώτη στιγμή πει, θα είναι και ο πρωταγωνιστής και ο καταλήτης των πολιτικών εξελίξεων. Ναι, αλλά τώρα στις βουλευτικές εκλογές η πόλη θα ανέβει ακόμα παραπάνω. Εσείς πιστεύετε πως θα την αντέξετε και ποιος είναι και ο στόχος σας για τις εθνικές εκλογές? Κύριε Μητρομάρα, αυτό που κάναμε εμείς σε αυτό το χρονικό διάστημα, δυστυχώς δεν το έκαναν τα άλλα κόμματα. Και ποιο είναι αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία ακολουθούσαν έναν δρόμο διχαστικής ρητορικής και πολιτικού κλίματος. Πέρασε όμως ο κόσμος. Εμείς, έτσι δεν είναι, δεν πέρασε. Συμφωνώ, έτσι, πέρασε. Δυστυχώς πέρασε. Νέο δικοματισμό πια. Δυστυχώς πέρασε στον κόσμο. Εμείς όμως τι λέμε? Εμείς θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα της κοινωνίας και τα προβλήματα της χώρας. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, έχουμε δουλέψει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση. Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα το οποίο εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα εν ώψη των εθνικών εκλογών ευελπιστούμε πλέον να γίνει συζήτηση όχι για τον πατέρα του ενός, για τη γυναίκα του αλλού, τα ανήψια ή τα παιδιά του μεθεπόμενου, αλλά για τα προβλήματα της χώρας. 3% στις νεότερες γενιές, στους νέους ψηφοφόρους. Και βλέπετε μία στις λαϊκές γειτονιές, όπως για παράδειγμα στην Β' Πειραιά, έχετε τα πιο χαμηλά σας ποσοστά. Συμφωνώ. Συμφωνώ στο που λέτε και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε οπωσδήποτε και το βλέπουμε ήδη. Αλλά ξέρετε, όταν ο δημόσιος διάλογος εξαντλείται στο τι κάνει η οικογένεια του ενός, το τι κάνει η οικογένεια του αλλού, υπάρχουν αλληλοκατηγορίες από τους δύο δίθεν μονομάχους και κανένας δεν ενδιαφέρεται να μιλήσει και να πει στους πολίτες το σχέδιο του καθενός για την επίλυση των προβλημάτων του, πιστέψτε με ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της ρητορικής. Εμείς λοιπόν δεν θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τις εκλογές θα μιλήσουμε και θα αναπτύξουμε για να καταλάβει επιτέλους ο ελληνικός λαός ποια είναι η απάντηση της κεντροαριστεράς στα προβλήματα της χώρας και των πολιτών και ευελπιστούμε και είμαστε βέβαιοι ότι οι πολίτες και θα ακούσουν την πρότασή μας αλλά και στο τέλος της ημέρας, το βράδυ των εκλογών, το κίνημα αλλαγής θα είναι ακόμα περισσότερο ενδυναμωμένο και η απάντηση της κεντροαριστεράς θα είναι αυτή που θα δώσει την όθηση και τη λύση στα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σας πω και τι είναι πολύ σημαντικό. Οπωσδήποτε το βράδυ των εκλογών πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση στη χώρα. Το κίνημα αλλαγής, λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει με όλη του τη δυναμική, με όλες του τις δυνάμεις, ώστε να υπάρχει πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Σημαντικό αυτό που λέτε. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και είναι ανήδηση. Δεν ξέρω αν είναι καινούργια, αν είναι σημερινή γραμμή με το αποτέλεσμα. Την κρατάμε όμως. Μια κυβέρνηση πάντα με προοδευτικό πρόσημο. Γιατί για εμάς αυτό που λείπει στη χώρα, για να είναι ολοκληρωμένη η απάντησή μου, είναι ότι χρειάζεται μια πραγματικά προοδευτική διακυβέρνηση, αυτή την οποία δεν μπορεί να δώσει ούτε η Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ που αποτελεί τη Νέα Δεξιά. Γι' αυτό εμείς καλούμε τους πολίτες να μας δώσουν ισχυρή εντολή το βράδυ των εκλογών για να μπορούμε να επιβάλλουμε, άρα λοιπόν δεν σας δίνω νέα είδηση, το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, να επιβάλλουμε το σχέδιο Ελλάδα που είναι η μόνη δυνατή και ισχυρή απάντηση για την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σπύρος Καρανικόλας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΚΙΝΑΛ και υποψήφιος στην πρώτη εκλογή η περιφέρεια της Αθήνας στην πρωτεύουσα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρανικόλα. Εγώ ευχαριστώ τη φιλοξενία.
Εντάξει, ήταν η πρώτη σχετική ατάκα που ακούμε για τη στάση του Κινάλ μετά τις εθνικές εκλογές. Αμέσως μετά την προκήρυξή τους, λίγες ώρες μετά την προκήρυξή τους από τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά, να δούμε πώς θα ερμηνευθεί και πώς θα μεταφραστεί μετά την κάλπη η στάση αυτή και η επιχειρηματολογία αυτή. Ναι, και να δούμε και γενικώς αν η κάλπη θα βγάλει αυτοδυναμία ή όχι, έτσι, γιατί τα πάντα θα εξαρτηθούν από αυτό. Νομίζω το στοίχημα αυτό είναι τώρα πια το μεγάλο στοίχημα των εκλογών και αυτό που θα παίζουμε όλοι, ενώ δημοσιογραφικά εμείς, πολιτικά. Πολιτικά, η πολιτική αρχηγή και τα στελέχη των κομμάτων. Να πάμε όμως στη μοναδική μας ομάδα. Ναι, για να πάμε. Στην πλατεία Αλεξάνδρας, για να συναντήσουμε τον συνάδελφο Γιώργο Νικοκύρη, γιατί έσκασε η δεύτερη, η πρώτη ήταν η ανανέωση του ΣΑ, η δεύτερη είναι του Ματιέ Βαλμπουενά, η μεγάλη μεταγραφή του Ολυμπιακού με τον Γάλλο Σούπερσταρ. Γιώργο, καλησπέρα από, καλησπέρα από το στούντιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την πλατεία Αλεξάνδρας, εδώ από τα γραφεία της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, όπου έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφής για τον Ολυμπιακό, αυτή του Ματιέ Βαλμπουενά. Ο Γάλλος Άσος που ήρθε χθες τα ξημερώματα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του με τον Ολυμπιακό, αναμένεται από στιγμή σε στιγμή στα γραφεία της πλατείας Αλεξάνδρας, στα γραφεία του ΠΑΕ Ολυμπιακός, για να βάλει την υπογραφή του και να είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Ήδη υπάρχει αρκετός κόσμος που περιμένει τον Γάλλο Άσο του Ολυμπιακού πλέον σε λίγα λεπτά για να τον υποδεχτεί, να πάρει μια πρώτη γεύση για αυτό που αναμένεται να ζήσει την επόμενη χρονιά ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Λοιπόν, είπαμε, είναι η μεγάλη βόμβα του καλοκαιριού. Οι πληροφορίες αναφέρουν θα προκύψουν κι άλλες. Για να ακούσουμε, Γιώργο, τι δήλωσε ο Βαλμπουενά μετά την υπογραφή του στον Ολυμπιακό. En tout cas, je suis très content de venir ici et je pense qu'on parlera encore plus demain. Mais en tout cas, je suis très très ravi d'être arrivé à Athènes. Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ενθουσιασμένος που ήρθα στην Ελλάδα. Για τα υπόλοιπα θα μιλήσουμε αύριο. Λοιπόν, ήταν η δήλωση που έκανε στο αεροδρόμιο τα μεσάνυχτα όταν ήρθε, συνοδευόμενος από τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Ολυμπιακού, τον κύριο Κώστα Καραπαπά. Ήρθε την μέρα των εκλογών, Ναι. Το βράδυ των εκλογών, αργά. Γάλλος διεθνής παίχτης με πολλές περγαμηνές, Μαρσέι. 518 επίσημες συμμετοχές. Νάτα. Σου βάλετε γυαλιά. Νάτα. Σωστό. Δεν ξέρετε αυτό. Και μετράει και 68 γκολ. Διεθνή να είναι και είναι και διεθνές ποδόσφαιρο. Ορίστε. Σωστό. 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 Από την Φενέρμπαχτσε έκανε μια πολύ καλή σεζόν πέρυσι στην γειτονική χώρα. Μια πολύ καλή μεταγραφή. Αναφισβήτητα ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δίχως αμφιβολία. Το όνομα του Ματιέ Βαλμπουενά. Και ήδη κάνει και το γύρο της Ευρώπης αυτή η μεταγραφή. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε όμως να βρούμε την Αναστασία Παλέστροβα, καθώς έχουμε μια εκτακτή είδηση. Φαίνεται πως έπεσε η κυβέρνηση στην Αυστρία, Αναστασία. Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα. Τελικά έπεσε η κυβέρνηση. Το παράδοξο είναι ότι το κυβερνών κόμμα μόλις χθες κέρδισε τις ευρωεκλογές στην Αυστρία. Ωστόσο, αναμενόταν σήμερα να καταδυθεί αυτή η πρόταση μομφής. Την κατέθεσαν οι σοσιαλδημοκράτες και τη στήριξε το ακροδεξιό κόμμα της Ελευθερίας, που ήταν μέχρι πρώτην ως κυβερνητικός εταίρος του Λαϊκού Κόμματος του καγκελαρίου Σεμπάστιαν Κούρτς. Ο ίδιος στη Βουλή είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει κάτι εναντίον της πρότασης μομφής, ότι θα κάνει τα πάντα για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Αυστρίας, τη σταθερότητα στη χώρα μάλλον. Το θέμα είναι ότι δέχθηκε πολλές κριτικές. Του είπανε ότι οι βουλευτές ότι δεν ζήτησε ούτε καν συγγνώμη για το σκάνδαλο Ibiza Gate, το οποίο από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε αυτό το βίντεο, στο οποίο είδαμε τον πρώην αντικαγκελάριο να συζητά με μια υποτιθέμενη πλούσια Ρωσίδα την παράνομους τρόπους χρηματοδότησης του κόμματός του, μέχρι στιγμής ουσιαστικά ο Κούρτς παρουσίασε τον εαυτό του περισσότερο ως θύμα αυτού του σκανδάλου. Και η κριτική που δέχθηκε ήταν ότι δεν ζήτησε καν συγγνώμη από τον αυστριακό λαό. Οπότε από σήμερα δεν έχει κυβέρνηση η Αυστρία, βυθίζεται ακόμα περισσότερο στην πολιτική κρίση. Αυτό που πλέον θα συμβεί είναι ότι ο πρόεδρος της χώρας, ο Αλεξάνδερ Βάντεν Μπέλεν, θα πρέπει να ορίσει καινούργια υπηρεσιακή, καθαρά υπηρεσιακή κυβέρνηση που να οδηγήσει τη χώρα μέχρι τις προώρες εκλογές τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ραγδαία πολιτική εξέλιξη. Ναι. Και νομίζω αυτονόητη μετά τα όσα. Δεν ήταν γραφτό να μακροημερεύσει ο νεότερος πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριος Στέφαν Κούρτς. Είναι πιο μικρός και από τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Αρκετά πιο μικρός. Είδατε όμως.
Παρ' όλα αυτά. Μάλιστα. Ναι, γιατί ακόμα και σε, έτσι, και σε ισχυρές κυβερνήσεις και σε συμμαχικές κυβερνήσεις, όταν γίνονται γεγονότα όπως το συγκεκριμένο με τον πρώην αντιπρόεδρο της αυτοκρατικής κυβέρνησης, δεν είναι εύκολο να γίνουν αποδεκτά. Εντάξει, ένα κοινό με την Ελλάδα. Το κομμάτι της... Ναι, εδώ δεν είχαμε καμία απαραίτηση, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και νομίζω ότι πρέπει να σιωπήσουμε για να πασάρει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος την αγαπημένη του στιγμή. Στήλη. Γιάννης Μπουλάκης ήρθε από το 15ήμερο ταξίδι, περίπου. Τόσες μέρες ήταν, Γιάννη, στις Κάνες. 10. Συνάδελφος από το Βήμα. Ναι, τα λέγαμε και κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Ενδιαφέρον το φεστιβάλ. Τώρα. Θα μιλήσουμε λιγάκι για τα βραβεία. Θέλετε να σας πω για... Θα κάνουμε ένα sum up που λέμε στα ελληνικά. Για το Χρυσοφίνικα. Ναι. Ο Χρυσοφίνικας ήταν απόλυτα δίκαιος κατά τη γνώμη μου. Δόθηκε σε μια κορεάτικη ταινία. Λέγεται Παράσιτο και είναι μια ταινία αισθητικά πάρα πολύ όμορφη αλλά και κοινωνικά πάρα πολύ, με πολύ δυνατό θέμα. Είναι το πώς μια οικογένεια φτωχών, τετραμελής, καταφέρνει και εισβάλλει μέσα σε μια πλούσια τετραμελή οικογένεια και την κάνει ανωκάτω. Όλα αυτά βέβαια μέσα σε ένα πλαίσιο αρκετού χιούμορ, βέβαια η κορύφωση είναι αρκετά δραματική. Είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος τον ενδιαφέρει η κοινωνική διαφορά και η πάλη των τάξεων. Είχε φανεί και σε μια προηγούμενη ταινία πολύ ωραία, γυρισμένη όλη σε ένα τρένο, το Snowpiercer. Και επειδή είναι ένας νέος, σχετικά 50 είναι πια, σκηνοθέτης που δεν έχει διακριθεί τόσο, ήταν η ώρα του για ένα Χρυσοφίνικα και νομίζω ήταν δίκαιος. Ήταν ένα ωραίο φεστιβάλ σε γενικές γραμμές. Δεν θυμάμαι ποια είναι η δεύτερη ταινία που έχουμε σαν κλιπ. Να σας πω απλώς ότι ο Αντώνιο Μπαντέρας που πήρε το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού της ελληνικής ερμηνείας ήταν λιγάκι το αναμενόμενο βραβείο, διότι υποδίεται έναν σκηνοθέτη όπως ο Πέδρο Αλμοδόβαρ σε έναν σκηνοθέτη που ξέρει χρόνια, που αγαπάει, είναι φίλη, ήταν ο μέντορας του και το έκανε με πάρα πολύ αγάπη απέναντι σε αυτόν τον σπουδαίο βέβαια σκηνοθέτη. Στην ταινία Dolor y Gloria, ναι. Υπήρχε όμως και μια βράβευση, η οποία προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό. Και αναφέρομαι στην ταινία Atlantic, η οποία δεν άρεσε σχεδόν στο περισσότερο κόσμο. Ναι, και σε μένα. Και σε μένα δεν άρεσε. Κοιτάξτε, από εδώ και μερικά χρόνια, τώρα αυτό σας το λέω, δεν είναι τεκμηριωμένο, αλλά το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι σαν να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν θα το επιβεβαιώσει κανένας επίσημα, αλλά έτσι είναι. Το θέμα των γυναικών σκηνοθετριών στις Κάνες, κυρίως στο φεστιβάλ αυτό, μάλλον το ότι είναι υποβαθμισμένες όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή από τότε που γίνεται το φεστιβάλ των Κανών, παραπάνω από 1.200 άντρες σκηνοθέτες έχουν παρουσιάσει ταινίες, ενώ οι γυναίκες 80 κάτι, 82. Λοιπόν, αυτό έγινε. Δεν έχει ποσόστοση. Ακριβώς, είναι θέμα ποσόστοσης. Άρα έπρεπε φέτος να. Επειδή έγινε μεγάλος θόρυβος πέρσι με πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής, την Kate Blanchett, φέτος έπρεπε να δοθούν κάποια βραβεία και σε γυναίκες σκηνοθέτριες. Τώρα, επέλεξαν το Atlantic, μια ταινία πολύ αδύναμη, βαρετή, μέτρια ταινία, και της έδωσαν το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής, που είναι το δεύτερο μεγάλο βραβείο στις Κάνες. Νομίζω ότι είναι λίγο χαριστικό. Έχει ένα θέμα, είναι Αφρική, προσπαθεί να συνδέσει τον κοινωνικό σχολιασμό με το βουντού και τη μαύρη μαγεία. Δεν νομίζω το καταφέρνει και τόσο καλά, αλλά εντάξει, το κορίτσι το πέτυχε, το κατάφερε. Δόθηκε για λόγους ισότητας φίλου. Ναι, νομίζω ναι. Δεν έχουμε κλιπ, αλλά υπήρχε και μια ελληνική διάκριση, πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου, ο Βασίλης Κεκάτος. Ένας νεαρός σκηνοθέτης από την Κεφαλονιά. Είναι η τέταρτη μικρού μήκους ταινία του. Λέγεται «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς» και πήρε το Χρυσό Φοίνικα στις μικρού μήκους. Πάντως, επειδή έχουμε εδώ τον Θανάση, είχαμε και τη βράβευση του Αλέν Ντελόν. Ναι, ο Αλέν Ντελόν, ναι, ήμουνα εκεί. Όχι στη βράβευση, στην ομιλία που έκανε, στο masterclass που έκανε με έναν δημοσιογράφο. Ακριβοθόρητος βέβαια ο Ντελόν, έτσι. Δεν μιλάει τα τελευταία χρόνια. Πάντως, έχει κάτι αυτός ο άνθρωπος. Στην ηλικία έχει φτάσει πραγματικά, πιο, 83. Έχει κάτι την ίδια ώρα που είναι απλησίαστο, είναι τόσο. Είναι ζεστό. Και πολύ νέο το ανάποδο. Λοιπόν, Γιάννη Ζουμπουλάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι μας έδωσε λίγο αύρα. Να πω και κάτι τελευταίο. Μία από τις ταινίες που παίχτηκε εκτός συναγωνισμού αφορά τον Έλτον Τζον, είναι το Rocketman, είναι musical. Και βγαίνει αυτή την Πέμπτη στις αίθουσες. Έχετε το υπόψη σας.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αξίζει, για να δούμε δηλαδή λίγο να τα πλάνα. Από την, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Τζουμπουλάκη. Τα πλάνα από την άφηξη Βαλμπουενά στην πλατεία Αλεξάνδρας. Μόλις έφτασε, έτσι. Εδώ λοιπόν, όπου Βαλμπουενά γνωρίζει την αποθέωση από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, έρχεται για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους, να δώσει θετικό φινάλε σε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Η πρώτη μεταγραφική βόμβα του Ολυμπιακού πλέον είναι γεγονός, με τον Γάλλο Άσο να ανήκει και ουσιαστικά σε επόμενα λεπτά στον Ολυμπιακό. Οι ανακοινώσεις πια μένουν για τον Βαλμπουενά, που πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και πλέον θα ανήκει στο δυναμικό του Ολυμπιακού. Τώρα περιμένουμε να έρθει και ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, που βεβαίως μαζί με τον Βαλμπουενά θα βάλουν τις υπογραφές για τα συμβόλαια, το νέο συμβόλαιο του Γάλλου Άσου στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Γιώργο Νικοκύρη, νομίζω πολύ δικαιολογημένη η χαρά των οπαδών του Ολυμπιακού, εξού και η παρουσία του στα γραφεία τα κεντρικά του Ολυμπιακού στην πλατεία Αλεξάνδρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Όπως είπες, σε λίγο και οι τελικές υπογραφές, αφού πέρασε ο Γάλλος Άσος τις ιατρικές εξετάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν. Και με αυτή την ωραία εικόνα από το Πασαλιμάνι, από την πλατεία Αλεξάνδρας, θα πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Πολύ σωστά. Και να ανανεώσουμε. Για να πάμε και εμείς εκεί, δηλαδή. Α, γι' αυτό, κατά κύριο λόγο. Απλά σε μεγαλώσαμε. Μια χαρά, εκεί θα πάμε. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ στο One Channel, One Line, με Ανδρέα Παπαδόπουλο, Θανάση Φουσκίδη. Και Βάσο Μητρομάρα, φυσικά. Στις 4 ακριβώς, μέχρι και τις 6, γιατί τώρα ακολουθεί Γιώργος Παπαχρήστος και Τζίνα Μοσχολιού. Και εμείς, όπως κάνουμε κάθε φορά, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα ωραίο βίντεο. Αποζημίωση μαμούθ, επιδίκασε το δικαστήριο σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Αμερικανών που από καρκίνο. Γεγονός το οποίο απέδωσε στη χρήση του Roundup, ενός ζυζανιοκτώνου που κυκλοφορεί και στη χώρα μας. Παρακολουθήστε το ρεπορτάζ, αξίζει από εμάς. Καλό σας απόγευμα. Χαίρετε. Άλλη μία δικαστική ήττα για το γερμανικό κολοσσό Bayer, ο οποίος καλείται να καταβάλει το ηλικιώδες ποσό των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ζευγάρι Αμερικανών, το οποίο σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές ανέπτυξε καρκίνο εξαιτίας της χρήσης του ζυζανιοκτώνου Roundup. Το προϊόν που παρέχει τη δραστική ουσία γλυφοσάτη παράγεται από τη θυγατρική της Bayer, Monsanto. Η Monsanto πρέπει να αλλάξει τη συμπεριφορά της. Η ετιμιγορία του δικαστηρίου έχει εκδοθεί. Τρεις δικαστές έχουν μιλήσει και άνθρωποι σαν τους Πίλιοτ αξίζουν δικαίωσης. Ο Άλβα και η Αλμπέρτα Πίλιοτ πάσχουν από λέμφωμα μη Hodgkin, μια μορφή καρκίνου που επηρεάζει τους λεμφαδένες. Το ηλικιωμένο ζευγάρι παλεύει με την ασθένεια τα τελευταία 9 χρόνια. Δεν μας άφησαν επιλογή, γιατί είχαμε την πεποίθηση ότι η χρήση του προϊόντος ήταν απόλυτα ασφαλής. Τον περασμένο Μάρτιο, η Bayer είχε χάσει άλλη μια δικαστική μάχη για το Roundup, με αποτέλεσμα να κληθεί να καταβάλει περισσότερα από 71 εκατομμύρια ευρώ σε έναν 70χρονο. Μόνο στη ΣΥΠΑ η εταιρεία είναι αντιμέτωπη με περισσότερες από 13.400 αγωγές για παρόμοιες υποθέσεις, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη πτώση της τιμής των μετοχών της. Παρά τα αυτά, η εταιρεία υπεραμείνεται της ασφάλειας του προϊόντος και δηλώνει αποφασισμένη να ασκήσει έφεση εναντίον της δικαστικής απόφασης που δικαίωσε τους Πίλιοντ. Έρχεται σε άμεση αντίθεση με την προσωρινή απόφαση για την επανεξέταση της άδειας κυκλοφορίας που δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα και στα συμπεράσματα των κυρίαρχων ρυθμιστικών αρχών διεθνώς, σύμφωνα με τα οποία η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος, καθώς και στην 40ετή επιστημονική έρευνα στην οποία βασίζονται. Το Roundup είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της Monsanto. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2014 αποτέλεσε το 1 τρίτο των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας. Το προϊόν χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο, με άδειες οι οποίες ανανεώνονται από τις αρμόδιες αρχές. Στην Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα, η τρέχουσα αδειοδότηση έχει πενταετή ισχύ και λήγει το 2023.